Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα και καλό κακοκαίρι. Μιλάμε πλέον για το περίφημο ελληνικό κακοκαίρι. Και πραγματικά νιώθω τη βαθύτερη ανάγκη, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, παρουσιαστούμε, αυτοπροσδιοριστούμε και τέτοια, να αφιερώσω το ότι έγινε εχθές στη γειτονική μας Χαλκιδική, στην ουσία στη Θεσσαλονίκη συνέβη. Γιατί ουσιαστικά είναι Θεσσαλονίκη τα παράλια αυτά. Τέλος πάντων, αφιερωμένο σε αυτούς που ακούω μετά από τρεις μέρες ελληνικής ζέστης, παλιού καλού ελληνικού καλοκαιριού, να λένε και χθες το βράδυ, οριακά δεν τον χτύπησα στη γειτονιά, γείτονα, οριακά δεν τον χτύπησα, που λέει έτσι να δροσίσει, να δροσιστούμε. Λοιπόν, είναι η Τρόικα, είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, στα δεξιά μου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, για τους φίλους Παπαδόπουλας ή αλλιώς ο φίλος με τον μπλε αμάξι. Εξ αριστερών, Μάριος Ασλαμής, χαμήνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτής αγριεμένων ραδιοκυμάτων, νοσταλγός της επίπλαστης ευμάρειας. Αθεράπευτος. Αθεράπευτος. Και φυσικά, Χρήστα Θατσαλτίδης, ένας από τους κορυφαίους, ένας από τους 55 κορυφαίους ραπόρτα του Άρη. Ο καλντερές του Λίμπερο. Στη Μεσόγειο. Είναι μαζί μας και σήμερα, ψυχήτε και πνεύματι, καθώς και σώματι, είναι στο μακρινό και αφιλόξενο Ντούρβερ της Ολλανδίας. Με το δίκιο του, στραβωμένος σήμερα, Σωτήρης Δασκαλάκης, δεν τον παρουσιάσαμε πρώτο. Έχει δίκιο. Νομίζω ότι αυτό έχει να γίνει περίπου 2,5 χρόνια. Να έχουμε Σωτήρη και να ξεκινάμε με εμάς. Περίπου 2,5 χρόνια έχει να γίνει. Σωτήρης Δασκαλάκης, για ένα ακόμα πρωινό, θα κάνει τα μαγικά του στα αντέξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Λοιπόν, ξεκάθαρα η μέρα δεν είναι για μας. Δηλαδή η μέρα δεν είναι για τη δική μας εκπομπή. Ξεκάθαρα. Γιατί η δική μας εκπομπή στηρίζεται στην χαρά. Απλά η ζωή συνεχίζεται και πρέπει και εμείς να πουλήσουμε σήμερα όση χαρά μπορούμε, όση ελπίδα, όση αισιοδοξία. Η μέρα δεν είναι για μας. Δεν είναι για εκπομπές σαν τη δική μας. Είναι εκπομπή της είδησης, του δημοσιογράφου, του ρεπόρτερ. Εδώ θέλει αυτιά. Τον κλισέ και πάει λέγοντας. Όμως θα προσπαθήσουμε και εμείς να την κάνουμε δική μας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με δύο διαγωνισμούς. Έχουμε δύο διαγωνισμούς σήμερα. Όπως υποσχεθήκαμε τον έναν ψε, τηρούμε το λόγο μας. Να πούμε ότι ο καιρός ανοίγει από σήμερα το μεσημέρι. Ανοίγει. Καμία σχέση με την εμψησινή ημέρα. Σαφώς θα έχει ψύχρα. Σαφώς θα έχει ρίξε κάτι πάνω σου, ξεκάθαρα. Εντάξει. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί αφορά κυρίως τον ένα διαγωνισμό μας. Η παράσταση που χθες αναβλήθηκε, οι νεφέλες, το λέει και η λέξη έτσι, νεφέλες, κάποιος από εκεί πάνω γελάει, νομίζω ότι είναι ο Αριστοφάνης που γελάει ή κλαίει μάλλον ο Αριστοφάνης, αγαπημένος Αριστοφάνης. Θα πω κάποια πράγματα μετά για την υπέροχη συνέντευξη τύπου της παράστασης χθες στο κέντρο, στο Οβάλ, πραγματικά μάθημα, μάθημα. Άπραγος ευχής όπως έμαθα. Από όλους τους συντελεστές. Αλλά περίμενες, αλλά είδες. Η παράσταση θα γίνει. Θα το πω. Η παράσταση. Με κατεβασμένο κεφάλι χτυπούσε έτσι στον άσφαλτο. Έτσι που δεν κλωτσάς ένα κουτάκι. Πού γαμώτι. Η παράσταση. Πάει η ευκαιρία. Πάει η ευκαιρία. Πάει η ευκαιρία. Η παράσταση. Τώρα συνεχίζεις. Η παράσταση λοιπόν θα γίνει σήμερα. Είναι φέλες. Όπως και λογικά θα γίνει σήμερα το live του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τι θέλω να πω. Οι νικητές και οι νικήτριες των δύο αυτών διαγωνισμών μας κανονικά θα πάνε, έτσι. Προς Θεού, δεν τους πει κανείς όχι, δεν μπαίνει σήμερα. Θα πάνε κανονικά απόψε και στα δύο events. Οπότε πάμε τώρα στους δύο σημερινούς μας διαγωνισμούς. Ψάξτε το λίγο, ρε Ιβάν. Ψάξτε το λίγο, ρε Ιβάν. Όχι, έτσι είναι άδικο. Άμα είναι, πάρε και εμένα, ρε φίλε. Κανονικά. Λοιπόν, ποιοι είναι οι δύο διαγωνισμοί μας. Δίνουμε, θα πούμε τα βασικά αναγκαστικά και εμείς. Για το τι συνέβη θέση Χαλκιδική, έτσι, ειδησιογραφικά, μαζεμένα και κοφτά και κωδικοποιημένα. Λοιπόν, δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη παράσταση «Η Γαμπρή της Ευτυχίας». Τον Νίκο Τσιφόρου, Πολύβιου Βασιλιάδη, σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος, μουσική ο υπέροχος Φίβος Δελιβοριάς, μουσική και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Λεφαντάκι. Με τους Γιάννη Μπέζο, Δάφνη Λαμπρόγιαννη,
Γιάννη Στόλα, Γιάννα Παγιοργίου, Ντένια Ζησινοπούλου, Παναγιώτη Κατσόλη, Κωνσταντίνα Νταντάμι, Θανάση Ισιδόρου, ένα πολύ ωραίο θείασο. Αύριο το βράδυ στο θέατρο Δάσους. Αύριο, ώρα έναρξης, 9.30. Θα γίνει κανονικά η παράσταση, γιατί πολύ απλά ο καιρός ανοίγει από σήμερα. Όπως θα γίνουν και το βράδυ οι Νεφέλες απόψε. Έτσι. Η Γαμπρή της Ευτυχίας, αύριο το βράδυ, αύριο Παρασκευή, στο θέατρο Δάσους, 3 διπλές προσκλήσεις. FM κενό, το όνομά σου οπωσδήποτε, το επίθετό σου οπωσδήποτε, τη λέξη θέατρο οπωσδήποτε, αποστολή στο 54-526. Πάμε τώρα τον άλλο διαγωνισμό που έχει έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, τα οποία και ευχαριστούμε από καρδιάς για την συνεργασία. Πρόσθετη διατύπωση, τη λες με μία, χωρίς κανένα λάθος. Ωραία. Σαν σήμερα, ένα ηλιόλουστο βράδυ του 1982, ηλιόλουστο βράδυ, έτσι χαζός, του 1982, η Ιταλία κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο, νικώντας τη Γερμανία στο τελικό με 3-1. Είπα χωρίς κανένα λάθος. Έχει κάνει ήδη, άστο, εκείνο ποιητικό. Δυτική Γερμανία. Νικώντας την Δυτική Γερμανία. Εντάξει, καλά, ρε σλάμα. Δεν υπάρχει χώρα Γερμανία. Με 3-1 την Δυτική Γερμανία. Σε κάθε γκολ της Ιταλίας, η κάμερα πηγαίνει προς τα επίσημα και δείχνει ένα Ιταλό παπούλι. Ο οποίος πανηγυρίζει σαν τρελός. Ο οποίος κλέβει και την παράσταση ουσιαστικά όταν γίνεται και η απονομή. Ποιος είναι αυτός ο Ιταλός, επίσημος Ιταλός. Ψάχνουμε δηλαδή τον γλυκύτατο, συμπαθέστατο παπούλι στην κατηγορία που αυτούς που λέμε, αυτοί που λέμε δεν μπορείς να τον μισήσεις με τίποτα. Ποιος είναι ο παπούλης αυτός. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου 1982. Σαν σήμερα. 37 χρονάκια, φίλε. Ιταλία, Δυτική Γερμανία. Το μόνο που θα κάνει είναι να γκουγκλάρει τίποτε άλλο, γιατί η απάντηση. Τι λε, αγόρι μου γλυκό. Ενώ στο τέτοιο, στο UFO που έβαλε, πρέπει να το ξέρει, ρε φίλε. Γιατί να γκουγκλάρει. Κάποιο μπορεί να το θυμάται. Είναι ναι. Χαρακτηριστική φιγούρα. Ναι. Δηλαδή, σπάνια βλέπει τέτοιε εικόνε, παιδί μου, στο τελικό παγκοσμίου κυπέλου με συγκεκριμένου ανθρώπου στα επίσημα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σε κάθε γκολ τη Ιταλία. Ναι. Τώρα, αν δεν το θυμάσαι, ρε φίλε, τι να κάνει. Ναι. Λοιπόν, FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Το επίθετο. Θέλουμε το επίθετο ή το όνομα ή το επίθετο. Το ίδιο πράγμα. Το όνομα δεν είναι το ίδιο. Το επίθετο, το επίθετο. Το όνομα τεπώνυμο, εντάξει. Όχι την ιδιότητά του. Ναι. Γνωστός Ιταλός, έτσι. Ναι. Ήταν. Κάτσε. Γνωστός Ιταλός. Για να πανηγυρίζει Ιταλός ήταν, ρε φίλε. Γνωστός τότε. Ναι. Κυβερνητικός. Εντάξει. Okay. Θες το και έτσι. Δεν είναι επώνυμος. Δεν ήταν. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Παράγοντας τι. Έλεος τώρα, ρε. Έλεος. Βάλτε ρε το quiz σωστά ολοκληρωμένο. Κάτσε και γράψτε ρε. Κάτσε και γράψτε το quiz. Κάτσε και γράψτε. Πολιτικός είναι. Ιταλός πολιτικός. Ιταλός πολιτικός. Εντάξει. Δεν είναι VIP, ρε παιδί μου. Mm. Δεν είναι celebrity. Δεν είναι προσκεκλημένος. Όχι, είναι προσκεκλημένος, ήταν... αλλά εντάξει. Προσκεκλημένος ήταν. Ναι, προσκεκλημένος. Αλλά... Δεν ήταν celebrity. Τι να μην ήταν, θα έπρεπε να είναι εκεί. Έτσι. Δεν ήταν celebrity. Έτσι, πράγμα, ναι. Δεν ήταν celebrity. Ιταλός, ναι. Ιταλός πολιτικός. Ψάχνουμε τον συμπαθέστατο Ιταλό. Πολιτικό, ο οποίος, στον οποίο συνέχεια εστίαζε η κάμερα σε όλη τη διάρκεια του τελικού, το 82 Ιταλία, Δυτική Γερμανία 3-1. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ πέρα για την συμμετοχή στο θέατρο με την καλημέρα. Έτσι. Πρώτα από την φίλη την 172 που μας λέει και καλημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία, να είσαι καλά. Και συνέχεια το φίλο τον Γιάννη που απαντάει και. Στο quiz, έτσι. Στο quiz, ναι, σωστά, ναι. Και μπαίνει και για τα δύο στην ουσία. Ο οποίος σίγουρα δεν γκούγκλαρε. Δεν πρόλαβε να γκούγκλαρει. Φίλε, για το τώρα αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι πως ναι. Λοιπόν, μπαίνει και για το θέατρο και για τα γυαλιά. Να είστε λίγο γατόνια. Μπορείτε με ένα μήνυμα να μπείτε και στους δύο διαγωνισμούς. Μπορεί να είσαι άτυχος ρε φίλε στο θέατρο να κερδίσεις τα γυαλιά. Και για το θέατρο και για τα γυαλιά. Mm. Μπορείς να κερδίσεις και τα δύο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, όπως έγινε και πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω κάποιος κέρδισε και γυαλιά και συναυλία. Οκ. Okay. FM κενό ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, τη λέξη θέατρο οπωσδήποτε και για τη γυαλιά το επώνυμο του Ιταλού πολιτικού που πραγματικά έκλεψε την παράσταση σε μια καθαρά ποδοσφαιρική βραδιά. Αυτός έκλεψε την παράσταση. Γλυκύτατος, μπορεί να μην υπάρχει άνθρωπος, δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι, μπορεί να είναι κακός άνθρωπος. Ναι. Αλλά τον βλέπεις και λες αυτός πρέπει να είναι ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Μιλάμε για πολιτικό της Ιταλίας. Ποιος ήταν. Τελικός κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου 1982, σαν σήμερα. FM κενό, αποστολή στο 54526. Για τις νέες φίλες και φίλους
54-5-26. Πολλοί διαμαρτύρεστε γιατί δεν το λέμε συχνά. Έχετε δίκιο, αν και θεωρώ ότι το λέμε συχνά. 54-5-26. Καλή τύχη στους διαγωνισμούς, στις κληρώσεις. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείστε για τη μουσική. Κλείστε για τη μουσική. Θέλω να υποκληθώ ατελείωτα, και όχι να υποκληθώ απλά, και να ντραπώ συγχρόνως στον Γιώργο τον Ιταλό. Γιατί έστειλε εψέ με το κλείσιμο της εκπομπής, δηλαδή το έστειλε. Κάναμε την αποφώνηση. 3 δεύτερα πριν κλείσει η εκπομπή. Ακριβώς. 3 με 4 δεύτερα πριν κλείσει η εκπομπή. Έστειλε ένα look-alike quiz για το οποίο προσωπικά ντρέπομαι. Ντρέπομαι εγώ. Ζω τόσα χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, ασχολούμαι τόσα χρόνια με το ποδόσφαιρο και τόσα χρόνια με το αμερικάνικο ροκ και δεν βρήκα αυτό το απίστευτο quiz ομοιότητας. Η μαγιά του ποια είναι? Η μαγιά δεν είναι να βρίσκεις ομοιότητες από τον ίδιο χώρο ή τέλος πάντων ποδοσφαιριστή. Ανθρώπους μουσικό. Που ναι, και ανθρώπους όμως που είναι, δηλαδή ένα ποδοσφαιριστή με έναν ας πούμε ηθοποιό που δεν έχουν τρομακτική μετάλλαξη. Η μεγάλη μαγιά είναι αυτή που έκανε ο Γιώργος Ιταλός, που βρήκε την απίστευτη ομοιότητα ενός ποδοσφαιριστή που τον ξέρει όλος ο πλανήτης και λίγο πολύ τον τιμάει όλος ο πλανήτης με ένα πραγματικά φρικιό του αμερικάνικου ροκ, με ένα τέρας του αμερικάνικου ροκ. Λοιπόν, με ποιον αμερικανό κιθαρίστα μπαντάρας, την οποία λατρεύω, την υμνώ συνέχεια, με δισεκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον πλανήτη, επανήρθε τώρα τελευταία ποικιλοτρόπος, πραγματικά φρικιά, χτικιά όλη η μπάντα, όλη η φρίκη του αμερικάνικου ροκ, μοιάζει απίστευτα ο Τζίτζι Μπουφόν με τον κιθαρίστα ποιας μπάντας. Μπράβο ρε σκύλε Σωτήρη. Έλα από εδώ. Μπράβο, δεν υπάρχει. Το είπε και ντράπηκα. Ναι. Το είπε και ντράπηκα. Γιατί εδώ είναι η μαγιά. Τώρα ένας εντελώς τελείως clean cut γαμπρός, η χαρά της Ελληνίδας μάνας, ο Τζίτζι Μπουφόν, να βρεις με αυτό παραμορφωμένο τέρας που έχει κάνει 8 εκατομμύρια καταχρήσεις, που έχει πάει με περίπου 2,5 εκατομμύρια γυναίκες. Κοντά σε μένα. Εντάξει, είναι κιθαρισταράς. Δεν το σχολιάζω. Μπράβο ρε Γιώργο Ιταλό. Μπράβο. Μου το έστειλες και ντράπηκα, ειλικρινά. Για τον εαυτό μου. Λέω, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, όποιος θέλει ασχολείται. Ο Τζίτζι Μπουφόν. Τζιανλουίτζι, δεν είναι μωρέ. Τζιανλουίτζι Μπουφόν. Ο οποίος επέστρεψε στη Γιουβέντους. Επέστρεψε. Έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του. Πολλά χρόνια ακόμη να παίξει. Σου λέει, το πάρω φέτος. Τα έχει ξεφτυλίσει όλα. Για μένα ο Μπουφόν πλέον. Στην Παρή δεν βρέω πάει. Τι είναι να γίνει, τι είναι να γίνει ο Τότι των goalkeepers, ξεκάθαρα. Δεν πειράζει. Και Πάμπλο Γκαρσία, ξεκάθαρα. Πακέτο είναι με αυτή. Για μένα ο Τότι με τον Πάμπλο Γκαρσία, πακέτο ας πούμε. Στα τελειώματά του εννοώ. Με τον κιθαρίστα. Ποιους, γιατί μπορεί, πολλοί δεν θυμούνται το όνομα, ειδικά από την μπάντα αυτή, ο πολλής κόσμος ξέρει άλλον. Η μπάντα υπάρχει και τώρα. Διαλύθηκε 2-3 φορές, επανήλθε, μεγάλα κοπρόσκυλα, τέρας, παραμορφωμένος. Δηλαδή, στα 28 του, 29, με αυτά που είχε πάρει, ήταν ήδη παραμορφωμένος, αλλά ναι, είναι ο Μπουφόν. Είναι ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν. Αυτό δεν έχει έπαθλο. Αυτό που λέει και ο Παναγιώτης, έτσι για το ονόρε. Έτσι για το ονόρε. Πολύ απλά. Και για τη χαρά ότι συμμετέχω και το βρίσκω, ρε παιδί μου. Η αξία, εντάξει, η αξία. Ναι, εμένα ναι. Μου το έστειλε ο Γιώργος Ιταλός και ντράπηκα. Ντράπηκε, άρα, εδώ. Δηλαδή λέω, ρε εσύ, Ασλαμά. Τι κάνεις, ως αυτό. Ασχολείσαι με αυτά, έχω τρέλα με αυτά. Έχω τρέλα με αυτά. Δηλαδή, έχω βρει στη γειτονιά μου άνθρωπο ο οποίος θυμίζει πάρα πολύ τον Γκάζα. Τον Γκασγκόιν. Πάρα πολύ. Αλλά τότε το βάλω, τώρα τι να πω. Ποιος είναι στη γειτονιά μου, αντε. Εντάξει. Δεν έχει κανένα νόημα. Βάζουμε με επωνύμους. Τι από τώρα, ο ένας ξάδερφος του Παναγιώτη στην Καβάλα. Α, ίδιος ο Τσίπρας είναι. Μοιάζει πάρα Αλέξης. Πολύ. Ποιο, ο ξαδερφός, Αλέξης. Ναι. Ίδιος. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης, ναι. Ναι, ναι. Πάμε. Λίγο, ναι. Πιο μελαχρινός ο Αλέξης. Έτσι, ναι. Λίγο, ναι. Ο ξαδερφός ο Αλέξης. Αλλά είναι ίδιοι φίλοι. Και στις κινήσεις και από όταν γυρνάει το κεφάλι. Τι να σου λέω τώρα. Ναι, ίσως επειδή έχεις να το δεις χρόνια. Όταν το κεφάλι είναι ακίνητο.
Πάλι. Πάλι του μοιάζει, εντάξει, γι' αυτό ήθελα. Αυτό λέω. Λοιπόν. Διάβασα τον Τάγκα το μήνυμα. Ο Σωτήρης... Από λεωφορείο στέλνει ο άνθρωπος. Ναι. Good morning, lads. Από το λεωφορείο του 8ball για Slayer. Είδες, Τάγκα, καλά που το διάβασα, εγώ το... που του είπα να διαβάσει το μήνυμα. Χειροκρότα, Σλαβά. Slayer. Κάτσε, περίμενε. Μπερδεύτηκα λίγο. Τι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Ναι. Καλό δρόμο. Ναι. Η Slayer είναι το Σάββατο. Πού τώρα πάνε, ρε φίλε. Πάνε να πιούνε, ρε κακομοίρη. Τι είναι σαν και σένα. Α! Περίμενε, περίμενε. Πού, Βουλγαρία. Βουλγαρία. Ω, Ασόφια. Ναι, 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 ναι. Καλό δρόμο, παιδιά. Α, ναι, τώρα. Ξέρω, ναι. Μίλησα και με τον Νίκο τον Έφιλιμ, ναι. Mm. Να είστε καλά, το ξέρω, ναι. Πάρα πολύ πορωμένοι. Είναι πάρα, πάρα πολλοί που θα πάνε και στα δύο. Πάντε. Θα τους δούνε. Σάββατο Κυριακή είναι η Slayer, ρε Σωτήρη. Νομίζω Σάββατο στην Αθήνα. Και άλλαξε, έτσι. Έφυγε από το. Από το Απόστολο Νικολαίδη. Μεγάλο ξενέρωμα αυτό για μένα. Μεγάλο ξενέρωμα. Και πήγε στο κλειστό του ΆΚΑ. Τεράστιο ξενέρωμα. Οτιδήποτε Ελλάδα, Καλιφόρνια από έξω μπαίνει μέσα είναι ξενερωσιά. Είναι θάνατος. Είναι άλλη τρέλα το καλοκαιρινό το live, το rock and roll. Εντάξει. Στο βαθμό που είναι rock and roll, Slayer. Δεκαετία του 80, ποιο γήπεδο ήταν γκρεμιστή σε live, Φιλαδέλφια ή Ριζούπολη. Φιλαδέλφια. Σε ποιο λες. Σε live συγκροτήματος, ρε φίλε. Τώρα δεν θυμάμαι. Πάντως, παιδιά, αν θέλει, Κώστα, ανοίξτε ραδιόφωνο. Συντονιστείτε λίγο εσύ με στο λεωφορείο με τρόικα, με λίμπερο, αν μπορείτε. Κάντε τη μαγιά αυτή, αν μπορείτε. Θα μπούμε τώρα με Slayer. Πάντα ωραία. Θα μπούμε μετά, το αλλάζουμε το κομμάτι το οποίο είχαμε. Θα μπούμε με Slayer. Παιδιά, να έχετε καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Καλά να περάσετε εκεί πέρα. Keep on fucking rocking. Ξέρω, φεύγει, νομίζω, ναι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και είναι πολλά παιδιά που θα πάνε και στη Σόφια και στην Αθήνα για να τους δούνε. Εντάξει, λαϊβάρα είναι αυτό. Λαϊβάρα, δεν σχολιάζω καν. Okay. Δεν είναι το ψωμοτήρι μου η Slayer, ούτε το Thras. Αλλά εντάξει, είναι κόλαση, δεν υπάρχει. Τους έχω δει live, δεν υπάρχει. Θα γίνει χαμός. Να σε καλά, Ρεντάνκα. Πού τους είδες? Αν μπορείς, στην αποθήκη του Μήλου. Αποθήκη του Μήλου, πάνω, μεγάλο. Αλήθεια. Αδιαχώρο. Πολύ μικρό. 30 φορές το έχω πήρεση. Πολύ μικρό ο χώρο, δεν είναι για Slayer. Μόνο εκεί είχε γίνει ο ένα πάνω στον άλλον. Αν δεν έκανε headbanking, θα άνοιγε το κεφάλι σου. Ήθελε, δεν ήθελε, έπρεπε να κάνει headbanking. Θα άνοιγε το κεφάλι σου. Θυμάμαι ήταν μπροστά μου Σωτήρη ο αδερφός του Βακάρου. Και γυρίζει και μου λέει, εσύ τι γίνεται. Λέω, τι χτύπω. Κάνω το κεφάλι σου, θα το ανοίξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ανάψανε 2-3 πυρσί στο κέντρο της αποθήκης του Μήλου. Είχε crowd surfing πίσω. Απίστευτο. Είχε crowd surfing τέρμα πίσω. Όχι μπροστά, τέρμα πίσω. Κανονικά. Διάλειμμα. Όσα ξέρει ο Νικομπάμπης, δεν τα ξέρει ο Νικοκύρης. Χαιρετίζω στο φίλο Νίκο Νέφιλιμ, καλημέρα Θουβού. Νίκος Νέφιλιμ, μεγάλη μορφή, το λατρεύω. Να είναι καλά το παλικάρι. Πηγαίνετε, παίρνετε κανένα εισιτήριο από τον Νίκο τον Νέφιλιμ. Βλέπετε και τι έχει φέρει, έτσι. Τρελά αξεσουάρ και CD και βινίλια και πάρα πολλά t-shirts. Και t-shirts και footer. Okay. Και έχει και ένα υπέροχο φορεματάκι Kiss που αν στον επόμενο μήνα δεν το πάρει κάποια κοπέλα. Θα πάω να το πάρει εσύ. Θα πάω να το πάρω εγώ. Μπράβο, Μαρία. Σωτήρη, μην το δεις. Μπράβο, Μαρία, με τα κίτρινα. Θα κλάψει. Απίθανο φορεματάκι Kiss. Αλλά μιλάμε για τόσο βλαχοελληνίδες. Βάλε και πέδιλο και έλα. Μιλάμε για τόσο βλαχοελληνίδες. Να πας με αυτό στο ραπ. Λέει ο Νίκος, το βλέπω, λέει, και εγώ και τρελαίνομαι. Δηλαδή θα το πάρω εγώ, ρε παιδιά. Υπέροχο φορεματάκι Kiss. Αλλά τόσο βλαχοελληνίδες. Ακούτε μόνο James και Britpop στην πόλη και Indie. Το κέρατό μου. Το κέρατό μου μέσα στην πόλη που ζω. Την τραγική την πόλη που ζω. Λοιπόν, αυτά. Πηγαίνουμε στο πρώτο break για σήμερα. Επανερχόμαστε με Slayer, αφιερωμένο στα παιδιά που είναι τώρα στο δρόμο για το live των Slayer. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Η Γαμπρή της Ευτυχίας αύριο βράδυ με Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρόγιαννη στο μικρό αυτό διαμαντάκι τον Νίκο Τσιφόρου και Πολύβη Βασιλιάδη. 9:30 ξεκινάει η παράσταση. Θα γίνει κανονικότατα και σήμερα θα γίνουν κανονικά οι νεφέλες. Και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράσεως από τα Opticon Express. Σαν σήμερα, 1982, 11 δεν έχουμε σήμερα, 11 Ιουνίου του 1982, Ιταλία Δυτική, Ιουλίου, Ιταλία Δυτική Γερμανία 3-1 στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε κάθε γκολ των Ιταλών, η κάμερα εστιάζει προς τα επίσημα και δείχνει κάποιον Ιταλό πολιτικό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κλέβει και την παράσταση και στην απονομή.
του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ιταλός πολιτικός, τέλος πάντων, πρωταγωνιστής εκείνης της βραδιάς. Το έπαθλο, ζευγαράκι, γυαλιά ηλίου ή ωρά από το Opticon Express. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Έτσι τρυφερά, όμορφα, μελωδικά, αφιερωμένο στα παιδιά που είναι τώρα στον δρόμο για να ακούσουν τους Slayer. Ελπίζω να έχετε συντονιστεί με Λίμπερο 107,4 και να κάνετε ασύστολο headbanging, σε λέω. Ένα-δυο μηνυματάκια και δίνουμε πάλι τους διαγωνισμούς. Καλημέρα, ξαδέρφια. Ο Τάδε λέει, σωστό, από μνήμης, Νίκος Κοράκι ΑΕ, Depot for Life, είσαι γατόνι. Παραδεχόμαστε αυτούς που απαντάνε στα κουιζάκια χωρίς να γκουγκλάρουνε, σε λέω. Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Μπαίνει για θέατρο. Ο Μανώλης μπαίνει για θέατρο. Τον ανέφερε και ο Διακογιάννης. Λέει, η φίλη μας η Ουρανία και απαντάει πολύ, πολύ σωστά. Εννοείται, εννοείται. Γιάννης Διακογιάννης, περιγραφή του τελικού, εξυπακούεται. Good morning, Λάτσο, διαβάσαμε. Το διαβάσαμε και το άλλο του Θουβού, έτσι. Ωραίος φίλος έξερση, Θουβού. Τι εννοεί εκεί πέρα όσα ξέρει ο Νικομπάμπης. Ο Νικομπάμπης, δεν τα ξέρει ο Νικοκύρης. Λάθος, λέει, κάνει. Ναι. Ναι. Μπαμπικύρης πρέπει να είναι, λες, ε. Ναι, ο Σωτήρης Θουβού εντοπίζει λάθος σε αυτό που έστειλες και ο Παναγιώτης λίγο απορεί. Ναι. Ενώ στα δεξιά βλέπουμε τον Στράτο το Σιμόπουλο, γνωστό παοκτσί της πόλης, ο οποίος είναι ακόμη στις λίστες ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ο Στράτος Σιμόπουλος που ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων επί κυβέρνηση Σαμαρά, είναι ακόμη στις λίστες ως Γενικός Γραμματέας. Αυτά δεν γίνονται. Καλημέρα, κύριε Σιμόπουλε. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Για να δούμε τι λέει. Και το μεγαλύτερο λάτωμά σας ποιο είναι? Η ειλικρίνεια. Δεν νομίζω ότι είναι λάτωμα. Στα φρύδια μου τι νομίζετε. Πραγματικά ύμνος στην ειλικρίνεια. Αυτό που ανέφερε ο Γιώργος Ιταλός. Αχ, Μάριε, ό,τι και να λες. Είναι ο Ρωμανίστα, νομίζω, ε. Ναι, ο Ρωμανίστα είναι. Νομίζω. Όχι, θα σε κυνηγήσει καλά. Ο 789. Μάριε, ό,τι και να λες, το ελληνικό καλοκαίρι στην πόλη είναι σκέτο σύχαμα. Έχει δίκιο. Είσαι βλάξ. Άσε ρε τώρα. Είσαι βλάξ. Άσε ρε τώρα. Θα φάσω όλο το καλοκαίρι με στην μάπα εδώ πέρα με 40 βαθμούς. Συγγνώμη, αλλά είναι σκατοψυχιά αυτό που λες. Γιατί ρε φίλε, δεν σου λέει να μην πάνε διακοπές ο υπόλοιπος κόσμος. Σου λέει στην πόλη ότι δεν είναι ωραίο πράγμα, ρε. Και εγώ τόσο είμαι εδώ. Ναι. Είμαι εδώ. Ναι. Θέλω ήλιο. Άλλο ήλιο. Θέλω ήλιο. Άλλο 40. Να βάλω τίσερτ, βερμουδίτσα, παγωτό. Να κάνω καμάκι. Να κάνω καμάκι, να γελάσω, να διασκεδάσω. Σοβαρά μιλάς. Τι λες, ρε μάγκα. Γιατί όταν βρέχει, τι δεν γελάς, όταν βρέχει. Δηλαδή, τι θες. Δηλαδή, για πες μου λίγο τώρα. Δηλαδή, στο νομό Θεσσαλονίκης, από ποιο όριο και μετά να έσει καλοκαίρι. Για πες μου λίγο. Μην το πει τι θες. Πανέξυπνε. Πανέξυπνο είναι, πάρα πολύ έξυπνο. Στείλε με, λέει, και εμένα για προετοιμασία στις Ολλανδικές Άλπεις και το ύμνο όσο θες. Σε λατρεύουμε, Ρωμανίστα, σε λατρεύουμε. Με έξυπνε, λέει κιόλας. Χαιρετισμούς στο φιλαράκι μου τον Ιορδάνη από Μηχανιώνα. Από Νέα Μηχανιώνα, λέτε, παιδιά. Άντε, ρε. Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι. Που ταξιδεύει μαζί με Βαγγέλα και όλο το team του 8ball για Βουλγαρία. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Ο Βαγγέλας πόσες φορές έχει δει Slayer. Πρέπει να ξέρει να παίζει τα κομμάτια απ' έξω ο Βαγγέλας. Παιδιά, να είστε καλά, ρε. Καλά. Και να είστε καλά όσοι κατεβείτε τώρα στην Αθήνα, έτσι. Το Σάββατο δεν είναι, ρε. Το Σάββατο, ναι. Μου κάνει εντύπωση πάντως, ρε φίλε. Εδώ πέρα στο Μήλο να παίζει μπροστά σε 2-3. Πόσο έχει, 3.000 χωράει παραπάνω. Και το άλλο να είναι. Όχι. 1.800. Φαντάζομαι και το άλλο να είναι στη λεωφόρα, α πούμε, με 20.000. Είναι καλοκαιρινό, είναι ανοιχτό και είναι τώρα, ναι. Είναι τώρα που έχουν καλλιεργήσει και άλλο κοινό. Εκείνο έγινε τότε σαν κοινό. Ξέρανε, ρε φίλε, του Slayer. Του συντάξει, ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Τώρα μ' αρθούνε, δεν χωράει τέτοιο μέγεθος. Γι' αυτό και δεν γίνεται. Δεν βγαίνει το live. Ναι, φυσικά και δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τότε έβγαινε. Τότε έβγαινε, εντάξει. Ναι. Ο ένας πάνω στον άλλον έβγαινε. Εσύ που ήσουν μπροστά, μπροστά. Χειμώνα, τέρμα. Φυσικά με κοιτάς έτσι. Ρε. Αφού εσύ πηδάς, κάνεις τέτοια. Τέρμα. Πηδάς στις συναυλίες, όχι πηδάς. Μην το παίρνεις και πάνω σου. Ακούσε ο κόσμος και νομίζω ότι είσαι. Τέρμα πίσω ήμουν και πόνεσε ο λαιμός μου. Και μέσα μου τα πάντα, ρε. Όχι. Τέρμα πίσω. Τέρμα πίσω. Τέρμα πίσω. Μόνος πήγες. Πρέπει να ήμουν. Δεν θυμάμαι. Αυτό, ειλικρινά να σου πω αυτό. Ψάχνω να βρω με ποιον. Πώς δεν πήρες το φιλαράκι με τον Γρηγόρη. Δεν σε ζάλιζε εκεί πέρα με τα δικά. Με τον Γρηγόρη ήμουνα σε 2-3 απίστευτα live. Ναι, πια. Πολύ ξύλο. Ένα είναι το πρώτη φορά που ήρθαν οι Sensor εδώ. Body count. Σένσερ δεν ήμουν, ακούσω, ρε φίλε. Ξέρεις ποιο. Ήμουν body count. Ναι. Ήμουν body count. Αιστή. Που έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ναι. Στην κυριολεξία έχουν συμβεί. Είδα φάτσες που πιστεύω
βγήκανε στην πόλη μόνο για εκείνη τη βραδιά από τα έγκατα της γης. Αυτά τα βλέπεις, αυτούς τους τύπους τους βλέπεις βλήκες εκδρομές, έτσι, περίεργες. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Οπό. Λοιπόν, να πούμε να τους διαγωνισμούς. Να, πάρω. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Παιδιά, συγκεντρωθείτε για να μην χάνουμε χρόνο. Τρεις διπλές προσκλησούλες παραστασάρα. Ατελείωτο γέλιο επί 2 ώρες. Μιλάμε για ατελείωτο γέλιο με το Διαμαντάκι, τον Νίκο Τσιφόρου και Πολύβη Βασιλιάδη, η γαμπρή της ευτυχίας. Σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί μαζί με τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Αγαπημένη Δάφνη, μ' αρέσει πολύ σαν γυναίκα η Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πεθαίνω σαν γυναίκα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη φάπα που βγαίνει και ο Σωτήρης το ίδιο. Θα την αναφέρεις ή όχι. Θα την πούμε. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, ώρα 9.30 στο θέατρο Δάσους. Αύριο, έτσι. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Μαζί τους 7 ακόμη πολύ πολύ καλοί συνάδελφοί τους. Και το κουιζάκι Opticon Express, ευχαριστούμε Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδης. Τελικός Παγκοσμίου Κυπέλου 1982. Σαν σήμερα, είναι ηλιόλουστο το βράδυ του 1982. Η Ιταλία κερδίζει τη Δυτική Γερμανία με 3-1. Σε κάθε γκολ των Ιταλών η κάμερα εστιάζει σε έναν Ιταλό πολιτικό. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός. FM γεννό, ονοματεπώνυμο, την απάντηση αποστολή στο 54526. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, παιδιά, βάλετε, έτσι. Και μπορείς με το ίδιο μήνυμα εννοείται να μπεις και για τα γυαλιά και για το, και για το θέατρο. Οκ. Okay. Αντώνη, καλημέρα. Μας ακούει, εννοείται, και όλο το επιτελείο μας ακούει. Απαντάει σωστά και ο 35χρονος, ο 228. Λοιπόν, πού είμαστε, ρε Παναγιώτη, πάνω, πάνω. Το πρώτο μουντιάλι. Το πρώτο μουντιάλ που είδα ήταν του 94. Φίλε, είσαι τραγικός. Αν ήταν φίλε, γι' αυτό σου λέω. Είσαι τραγικός. Τι να κάνει. Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασες. Λυπάμαι ειλικρινά. Όντως, ναι. Τι φταίει ο άνθρωπος. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Τον κανονικά. Σε εκείνο μοντέλο που λέει, μάτσε ήταν στο σπίτι σου. Ιταλία, είχαμε δει. Σε μένα το 94 έχεις δει. Έχεις δει. Ιταλία έιρε σίγουρα. Το Ιταλία έιρε. Προς το τέλος κάπου είχες πάει στην κουζίνα με το σχορεμένο τον μπαμπά μου. Και κάτι βρε, κάτι κάνατε, κάτι λέγατε, κάτι κάνατε. Κάτι το βοηθούσε, κάτι κάνατε. Το θυμάμαι. Γιατί έχει προς το τέλος το Έιρε βρωμοδόκαρο με οριζόντιο δοκάρι, οριζόντιο βρωμοδόκαρο με τον Σέριντον, τον Τζον Σέριντον, και σε φωνάζω να το δεις. Κάτι κάνατε, ο μπάμου, κάτι κάνατε. Ναι. Έχουμε Σταύρο Κόλκα. Έχουμε Σταύρο Κόλκα. Δεν του κάνουμε την ερώτηση. Πρώτον, γιατί δεν έχει δικαίωμα να μπει στο διαγωνισμό. Και δεύτερον, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα γνωρίζει την απάντηση. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα. Όχι, δεν πες την ερώτηση και δεν θα πω την απάντηση. Ωραία. Σαν σήμερα, τελικός παγκοσμίου κυπέλου 1982 στην Ισπανία, Ιταλία, Δυτική Γερμανία 3-1. Ποιος είναι ο Ιταλός πολιτικός στα VIP του γηπέδου που στην κυριολεξία κλέβει την παράσταση με την παρουσία του, με το γέλιο του, με την καλοσύνη του, εστιάζει σε αυτόν ο σκηνοθέτης πάνω από 30 φορές. Δεν νομίζω για καλοσύνη, κάτι κολοδάχτυλα και τέτοια θυμάμαι. Κολοδάχτυλα αυτός ο ανθρωπάκος. Δεν είπα ότι είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Άντε ρε χαμένε. Χαμένε πάλι τον ΠΑΟΚ. Ξύπνας και κοιμάζεις με τον ΠΑΟΚ. Μαρία, έχεις πρόεδρο που τον λένε Τόμ. Τόμ ή Θανάση. Ψάχνουμε τον Τζέρι. Ναι, δηλαδή μερικά πράγματα δεν τα πιάνουμε στο στόμα μας καλύτερα. Δηλαδή εμάς θα έρθει γεια σου, είμαι ο Τόμ, τάδε, έφυγες. Ναι, ρε φίλε, Τόμ είναι ο βασιλιάς, ο βασιλιάς των μαρμάρων στη Μασαχουσέτη. Δρίνα. Δεν δουλεύει μαρμάρο πλέον η κατασκευαστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει μια κρίση. Ναι. Πάνε σε πιο οικολογικά υλικά. Να ξέρεις, δηλαδή, μην νομίζεις ότι ξυπνάει ένα πρωί κάποιος και λέει φέρε μου, ξέρω εγώ, 30 τετραγωνικά μέτρα μάρμαρο, δεν το κάνει. Ναι. Πίνα έχει πέσει. Έτσι, όντως. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. 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 Πάμε παρακάτω. Τελευταία μέρα εδώ στο Άπελτο, το εξωτικό Άπελτο. Ηλιοθεραπεία, έμαθα πνιγήκατε χθες. Άστο, έξι νεκροί μέχρι στιγμής και ένας αγνοούμενος ψαράς. Έτσι, έξι νεκροί και οι έξι είναι ξένοι τουρίστες, δύο Ρώσοι, πατέρας και γιος στην Ποτίδεια, δύο Τσέχοι, ζευγάρι ηλικιωμένων στην Σοζόπολη, παρέσυρε το τροχόσπιτο, τους κακοκαιρία, και δύο Ρουμάνοι, νομίζω μάνα και γιος, νομίζω μάνα και παιδί, στα Νέα Πλάγια. Πάμε ρε Σταύρο. Τέλος πάντων, δεν είναι να βρέχει στην Ελλάδα γενικά. Ναι, όντως. Δεν το έχουμε. Γενικά δεν έχουμε τίποτα άλλο πριν του ήλιου. Κρύο δεν έχουμε. Τη βροχή δεν την έχουμε. Τέλος πάντων, το χιόνι δεν το έχουμε σίγουρα. Ναι. Θυμόμαστε τι έγινε πριν 2 χρόνια
στο λευκό πύργο μπροστά του που γίνονταν τίποτα, γιατί όλη η πόλη είχε σκαλώσει. Ναι. Πάμε στα δικά μας. Τελευταία μέρα εδώ, η ομάδα φεύγει σήμερα με την πτήση της Βίζ, αν κατάλαβα καλά, από τον τρόπο που γράφεται. Απευθείας σε Ετχόβεν Κλούς, ευτυχώς υπάρχει πτήση, γιατί αν δεν υπήρχε πτήση θα κλαίγανε μαύρο δάκρυ. Αντί όχι πήγαινε Βουκουρέστι, μετά πήγαινε Βίζ, πήγαινε Κλούς κτλ. Κτλ. Για να παίξει αύριο με την Universitate Cluj, η ομάδα του Πανεπιστημίου, τη δεύτερη ομάδα της πόλης συγκεκριμένης, η οποία κλείνει 100 χρόνια παρουσίας από την ίδρυσή της. Εντάξει, ένα ακόμα φιλικό. Όσο δεν είναι, όσο είναι έτσι το ρόστερ με τα συγκεκριμένα στελέχη, νομίζω θα βλέπουμε δοκιμές, αν και ευελπιστώ να δούμε έναν πιο βασικό κορμό σιγά σιγά, για να μην χαλάει και η εικόνα της ομάδας στα μάτια τρίτων. Γιατί για τα ψέματα ο προπονητής δοκιμάζει και καλά κάνει, θέλει να δει τους παίκτες. Από την άλλη η εικόνα μένει. Με τα γραφικά αυτή του Παλίνια υπήρχε και υπάρχει. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Είναι ένας παίκτης που ανοίξει Sporting και τον έχει δανείσει την Πλάνκα, παίζει εκεί από πέρσι. Τον είχε ο Φερέιρα. 1,90. Χαφ και γρήγορος για το ύψος του. Κλασικό εξάρι. Ο παίκτης δεν θα είχε πρόβλημα να κάνει αυτή τη μετακόμιση. Το πρόβλημα το έχει η Μπράγκα, η οποία μετά από τις πήρες τον Φερέιρα, σιγά μην αφήσει τον Παλίνη να έρθει στον ΠΑΟΚ και αυτός. Δύσκολο. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε παίκτη από την Μπράγκα για τρία χρόνια, τα επόμενα τρία χρόνια. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή. Δεν ισχύει. Αυτό είναι δηλαδή, να σας πω κάτι, έχουν πιτσιρικά τα συνάδελφα ειδικά, δεν λειτουργεί το μυαλό τους. Βγαίνει μια πληροφορία ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή. Μπράβο, τους δίνεις πολύ κουράγιο. Το μέλλον. Δεν θα τους δώσω κουράγιο, για να μάθω να το φάω. Σε παραδέχω, μαζί σου, να σου πω κάτι, γίνε κακός. Δεν κάνω πλάκα, μα πέρα την πλάκα τώρα, το έκανα για χαβαλέ. Μαζί σου, ναι, ναι. Είναι μερικά πράγματα που είναι κοινή λογική. Αλλά γράφονται ρε Σταύρο και δεν διαψεύδονται. Ναι, εσύ δεν μπορείς να διαψεύδεις τόση βλακεία. Δεν μπορείς να διαψεύδεις τόση βλακεία και θα σου πω γιατί. Ωραία. Εσύ σαν αναγνώστης το παίρνεις έτοιμο το φαΐ και λες έτσι είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι. Γιατί και εσύ πρέπει να σκεφτείς. Πώς είναι δυνατόν μια ομάδα να βάλει όλο το φίλο δεν μπορεί να πάρει παίχτη μαθήμα. Με ποιο διαπραγματευτό με άλλη. Ωραία, μπαίνει αυτός ο όρος. Και πάω και λέω θέλω τον Παλίνια. Τον δίνετε με 5 εκατομμύρια και αυτό το κοστολογούν 3. Δεν μου τον δώσουνε. Ναι, σωστά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για βλακεία. Η παράγραφος στο τέτοιο είναι για το τεχνικό staff. Όχι για τους παίκτες. Τους παίκτες είναι δεύτερη αγορά. Πουλάω, αγοράζω. Αν με συμφέρει το νούμερο, πουλάω. Αν με συμφέρει το νούμερο να αγοράσω, αγοράζω. Ωραία. Σταύρο, sorry που γελάω, αλλά έχω δει περίπου 28 δευτερόλεπτα Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσία Under 19 στο μπάσκετ. Έχουν φάει οι Ρώσοι 32 κοψίματα. Πάμε, σ' ακούμε. Εντάξει, τι θα φάνε. Ρε. Έχεις μπει κάτι high school. Ναι, αλλά με το Μάλι, φίλε, έτσι σας πήγε το στον τελικό. Πετάχτηκες. Πετάχτηκες. Λοιπόν, καλά λέει ο Ζαγόρας. Άντε, αριστερόσυρας μπάσκετ, έξω, τέλος. Άντε, ρε, χαμένε από εδώ. Τέλος. Ακούμε, Σταύρο. Πάμε, ρε Σταύρο, πάμε παλικά. Ναι. Απλά θέλω, Σταύρο, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι, ωραία. Με τους παίκτες είναι μόνο για το τεχνικό staff. Γιατί μην την πατήσει η Μπράγκα, όπως την πάτησε, ξέρω εγώ, ο Πάοκ με την Αρχιλάρ. Που έφυγε να πούμε και τον Μπολμπόη. Και ψάχναμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ψάχναμε την προπόνηση. Mm-hmm. Εδώ ο Πάοκ έχει δύο επιτελεία. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει αυτό που ξεκίνησε την προετοιμασία. Και ήταν κάλυψη σε περίπτωση που γίνει καμία στραφή με τον Φερέιρα, αν δεν υπογράψει την πρώτη μέρα. Ωραία. Και αυτό που έφερε ο Φερέιρα. Είναι λίγο, άμα κάτσε και το σκεφτείς, είναι λίγο κάπως. Αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά. Η ελεύθερη αγορά δημιουργεί καταστάσεις και το χρήμα μιλάει. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια που λέμε, αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Όχι για σένα το ηλίθιε, σαν το λέω σαν να έκφρασε. Φράση, φράση. Μην γίνει παρεξήγηση. Δεν παρεξηγώ. Τώρα, μετά επιστρέφουμε μετά το ξημερώματα Σαββάτου, μετά το παιχνίδι δηλαδή κατευθείαν. Θα έχει 5 μέρες η ομάδα να ξεκουραστεί και να κάνει προπόνηση λίγο σε συνθήκες καύσωνα, που θα είναι και το παιχνίδι τέτοιο, το ένα από τα δύο. 22 του μηνός είναι η κλήρωση. Τα φιλικά που έχει ο ΠΑΟΚ μετά τις 18 που έρχεται εδώ είναι ένα με την Σεντρούιντεν, την Ξακουστή, ένα με την Άντερλεχτ, που είναι και το πιο δυνατό, και είναι να γίνει και ένα διπλό την ίδια μέρα
με την ξακουστή Φορτούνα Σιτάλτ. Την ξακουστή. Ωραία. Σταμάτα το αυτό, ρε φίλε, ειλικρινά, θα σε κόψω. Ναι, και ποια είναι η άλλη που θα παίξουμε τη μέρα. Ποια είναι η άλλη που θα παίξουμε τη μέρα εκείνη τη, που θα παίξουμε με την ξακουστή Φορτούνα. Η Alta One. Η Alta One. Ο Μαδάρα. Ακούγεται σαν να λες Alta Warim. Εντάξει, είναι στα Καταλιανά. Αυτό σημαίνει. Και που πάω, θα επιστρέψει, θα έχει μετά μια εβδομάδα, 28 με 7 παραπάνω. Θα έχει 9-10 μέρες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα ξέρουμε από τους 22 ποιος ήταν ο αντίπαλος. Ήδη έχει κερδίσει η Αστάρα να μην από το παιχνίδι. Η Celtic περνάει μάλλον που είναι ισχυρή. Κέρδισε 1-2 εκτός έδρας. Δεν κέρδισε η Μπάτε εντός έδρας. Έφερε 1-1. Δύσκολο από άκουσα στους ισχυρούς, γιατί πρέπει να αποκλειστούν από τα 4 ζευγάρια οι 3 ισχυροί. Yeah. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να είναι ισχυρός σε αυτή τη φάση. Κάτσε, υπάρχει πιθανότητα να παίξετε παιδιά με Celtic, ε? Ή όχι? Δεν υπάρχει. 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 Είναι... Θα είναι εντάξει. Απόλαυση και μόνο τα χρώματα, η παλέτα. Μόνο τα χρώματα θα είναι απόλαυση. Κοίτα, σαν ταξίδι. Ναι. Είναι σίγουρα ελκυστικό. Κάτσε. Ταξίδι και ιστορία, ομάδα στήλες εννοείται. Και πέρσι με την ΑΕΚ, φέτος με τον ΠΑΟΚ. Πλάκα μου κάνεις. Ναι. Και φαντάσου κάτι απλό, επειδή με αυτά εγώ ο Σταύρο έχω τρέλα. Τι να πρωτοπάρεις από εκεί. Ο ΠΑΟΚ με τις ρίγες κάθετες, άσπρο μαύρο, μαύρο σόρτς, μαύρη κάλτσα, η Celtic κόντρα ρίγες, πράσινο άσπρο, άσπρο σόρτς, άσπρο κάλτσα. Μόνο σαν χρώμα παλέτα είναι Φαν Χοχ. Ζω γι' αυτό. Ναι. Θα είναι ματσάρα. Ναι. Μπορεί να πάω κι εγώ Σκωτία. Έλα, καλοδεχούμενος. Κοιτάξτε τώρα. Έχουμε και λέμε η πιθανή αντίπαλη είναι ο Άγιαξ. Ναι. Η Σέλτικ όπως φαίνεται. Ναι. Γιατί κέρδισε εκτός. Η Αστάνα έχει καλό σκορ πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Κλουζ. 1-0. Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξει το παιχνίδι για να αποκλειστεί. Εγώ πιστεύω η Αστάνα θα είναι απιθανός αντίπαλος. Και είναι και η Μπάτε Μπόρισοφ. Πού με τη Φερετσβάρος νομίζω έπαιζαν αυτοί. Η Μπάτε με ποιον έπαιζε, ρε. Με ποιον παίζει η Μπάτε, με τη Φερετσβάρος. Ε. Φερετσβάρος ποιος παίζει. Τέλος πάντων. Πλην του Άγιαξ οι άλλες ώρες είναι στα μέτρα. Εγώ έτσι όπως βλέπω τη φάση, μία Μπάτε δούλευα. Καλά ρε εσύ τώρα, ναι. Μπάτε σκύλια λες. Τι να θέλεις, αυτό θα θέλεις. Και Αστάνα, η Αστάνα είναι πιο σφιχτή ομάδα βέβαια και έχει δύσκολο ταξίδι, είναι 6 ώρες ταξίδι. Η Celtic λίγο νομοτελειακά, δεύτερη σεζόν, αποκλεισμός, συνεχόμενη από ελληνικό σύλλογο. Η ΑΕΚ πέρσι, το έχω πει στον Παναγιώτη Σταύρο, η ΑΕΚ πέρσι, αν έπαιζε με τη Celtic, 7 μέρες πίσω δεν περνούσε. Ήταν πολύ ανέτοιμη η Celtic, ειδικά πρώτο μάτς. Επειδή το είδα όλο το μάτς, ήταν ανέτοιμη. Και με 10 παίκτες είχαν μείνει νομίζω. Ναι, αλλά οι Βρετανοί γενικά, επειδή έχουν μεγάλη σεζόν, ακόμα και Σκοτσέζοι, δεν είναι φρέσκοι εκείνη την περίοδο. Ναι, εντάξει. Ναι. Υπάρχουν, δηλαδή, παραδείγματος χάρη και οι Ολλανδοί, όταν παίξαμε εμείς τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ που παίξαμε 2 φορές το καλοκαίρι, δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιαξ που εμφανίστηκε μετά στη σεζόν. Ναι, ναι. Άσε τον αποκλειστήκαμε, γιατί από ό,τι βλέπουμε Ολλανδό παθαίνουμε κάτι. Εμείς τώρα τι κάνουμε, εμείς τώρα πάμε σε πιο φρέσκια κατάσταση. Ωραία, πάμε να παίξουμε τέλος πάντων αυτά τα παιχνίδια γιατί είναι ο πρώτος στόχος. Αλλά μετά κάπου Οκτώβρη-Νοέμβρη η ομάδα θα κάνει κοιλιά όπως και πέρσι. Εντάξει, αυτοί δεν σκέφτονται έτσι. Αυτοί σκέφτονται ότι okay, πάμε να παίξουμε. Να ετοιμάσουμε τη σεζόν κανονικά από την αρχή και όταν ανοίξουμε θα ανοίξουμε για να το βγάλουμε όλο. Ωραία, έχουν άλλη προσέγγιση στα παιχνίδια. Τώρα εντάξει, Celtic, το βασικότερο είναι ότι το παιχνίδι που παίζει, αυτό το αφελές βρετανικό, ναι, είναι αφελές τακτικά, ναι, εντάξει, εμάς μας συμφέρει πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και δεν σφίζει από ποιότητα, στη δύναμη το παιχνίδι. Κάτσε, αυτοί περίμενε, το Λένον δεν έχουνε φέτος, ή πήγε ο τέτοιος, το Λένον έχουν νομίζω. Το που λένε μου. Ο Νιλ Λένον, ναι. Πολύ καλό το. Και με άλλη αντίληψη. Ο Τζέραντ ή ο Ρέτζερ είναι. Ε? Ο Τζέραντ είναι. Α, τον Τζέραντ. Α, τον Τζέραντ. Για τη Σέλτικ μιλάμε. Νομίζω έχουν το Λένον. Με το απαδυναμία μου. 30 Τζέραντ θέλει ο Λένον. Τον πήγαινα πάρα πολύ. Αυτή η υπερβολή σου. Και συμπαίκτη του Ζαγοράκη στη Λέστερ. Πεκτούρα ο Λένον. Πεκτούρα. Και πεκτούρα και πολύ καλό προπονητή είναι. Πολύ καλό. Έχει βάλει πολλά ευρωπαϊκά στοιχεία στο παιχνίδι του. Του είδα και στο τελικό ολόκληρο του κυπέλου Σκωτίας φέτος.
στη Σκωτία, την Ιρλανδική, δεν θα πάει κανένα βάλει. Ξέρεις τι, όταν παίζεις στην... Ναι, Σταύρο, όταν παίζεις στην Ευρώπη, έχει λίγο, εντάξει. Ρε, αυτοί σηκώνεται η μπάλα και χαϊδεύονται στην Κερκίδα τώρα, αφού δεν μπορούν. Θέλουν την μπάλα όρθια τώρα. Δεν παίζει Celtic έτσι, ρε, στη τελευταία πενταετία, εξαετία. Δεν παίζει έτσι. Καλά, ούτε με τον Brenda Rogers έτσι έπαιζε. Δεν έπαιζε, εντάξει. Ωραία. Ωραία, παλικάρι μου. Για να κλείσουμε μία ερώτηση, ένα κουιζάκι για σένα που μου το έστειλε χθες Παοξής, ο Γιώργος ο Ιταλός. Και κλαίω για το ότι τόσους αιώνες δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Τον Μπουφόν τον ξέρεις, φαντάζομαι. Τον goalkeeper, τον νεαρό, τον Ιταλό. Φίλος μας, ναι. Βέβαια, μπράβο. Που το αποχαιρέτησε πέρυσι τη Γιουβέντους, κλαίγανε 30 μέρες και ξαναγύρισε φέτος. Και θα κλαίνει πιο πολύ. Ναι. Ο goalkeeper που παίζει τελευταία τριετία με το πι. Παίζει με το πι. Λοιπόν, Μπουφόν, μοιάζει απίστευτα με Αμερικανό κιθαρίστα. Εννοείται Αμερικανικού γκρουπ, σλίζει βρώμικου hard rock. Με ιστορία 30-35 ετών. Εμένα με τον Tommy Lee πιστεύω ότι μοιάζει. Όχι με κιθαρίστα. Αν κάτσεις και το αναλύσεις λίγο. Θυμήσου λίγο τον κιθαρίστα από αυτούς που λες. Μικ Μάρς, φέρ' τον στο μυαλό σου. Ίδιος ο Μικ Μάρς στο Motley Crue. Έλα ρε, όχι ρε. Ίδιος. Πολύ με τον Tommy Lee μοιάζει. Ξέρω, καμία σχέση. Πολύ ξερακιανός, μακρουλός. Ίδιος, φέρε τον Μικ Μάρς τώρα, κλείνουμε. Βάλε Μικ Μάρς και δίπλα Μπουφόν. Τώρα που θα κλείσουμε το κινητό σου. Ωραία. Έγινε ρε Σταυρί. Έγινε παλικάρι μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Χαιρετισμού σε όλους εκεί. Να πάνε καλά τα παιδιά. Και σίγουρα πάνε καλά. Αυτή είναι η απάντηση. Μικ fucking Mars τον Motley Crue. Ο 563. Φοβάμαι ότι καβατζώνει και ένα ζευγαράκι ηλίου γυαλιά από τα Opticon Express, γιατί είναι πραγματικό γατώνει. Ο Αντώνης Δημητριάδης μας υπενθυμίζει να το λέμε αυτό, ότι έχει έτοιμα τα Polarized. Παιδιά, υπάρχει νέα εσοδεία στο Opticon Express Polarized γυαλιών. Ο νικητής μπορεί να πάει και να πει: δεν θέλω αυτά που είναι τα κούτρα-κούτρα. Θέλω τα Polarized που έφερες τώρα, τα καινούργια. Αμερικάνικης εταιρείας. Τα οποία μπορεί να τα πάρει με 30-35 ευρώ. Αρχικοί έχουν 130 με 140 ευρώ. Έτσι. Νομίζω ότι αξίζει. Νομίζω ότι αξίζει. Νομίζω ότι it's a bargain, που θα έλεγε ο Μικ Μάρς. Λοιπόν, τρεις διπλές προσλησούλες. Η γαμπρή της ευτυχίας. Συγγνώμη. Απόψε, αύριο, Παρασκευή, στο θέατρο Δάσους, Παραστασάρα, 2 ώρες με ατελείωτο γέλιο, με Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express ή Οράσιος, αρκεί να πατήσει το κουιζάκι το απλό. Ψάχνουμε τον Ιταλό πολιτικό, τον οποίο το δείχνει συνεχώς η κάμερα στα 3 γκολ της Ιταλίας, στο τελικό του 1982 Παγκοσμίου Κυπέλου, Ιταλία-Δυτική Γερμανία 3-1, σαν σήμερα, 11 Ιουλίου του 1982. Μας αρκεί το επιθετό του. Ναι, ναι. Πεινάς Κυριούλη, 2 πίτσες μεγάλα 62 εκατοστά, μόνο 9,5 ευρώ. Πού τα βρω αυτά, ρε Πανάγο? Σικές Μεσογειολογίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο, μπορείς να παραγγείλεις από εκεί μία από τις τεράστιες προσφορές της πίτσας Mr. Gold. Δεύτερη ώρα εδώ πέρα στην Τρόικα, μαζί με Μάρια Σλαμά, Σωτήρη Δασκαλάκη, Παναγιώτης Παπαδόπουλος εδώ πέρα και Χρήστος Σαλτίδης, ο οποίος σε λίγο θα βγει και τηλεφωνικά να μας ενημερώσει για τι συμβαίνει εκεί πέρα στην προετοιμασία του Άρη. Ακόμα όμως κάτι, Κυριούλη, που σε ενδιαφέρει. Δέλτα 360. Το ΙΕΚ Δέλτα 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται αναβολή στράτευσης, κάτι που ενδιαφέρει. Πληροφορίες, information που λένε στα γαλλικά. ΙΕΚ Δέλτα 360, Ερμού 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-22-63-18. Φεύγουμε από η Δέλτα 360 και πάμε Ρούμεν Κόλλες, Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229. Και αν δεν απαντάνε, που αποκλείται να μην απαντήσουν, μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να μπείτε μέσα στο ίντερνετ, να γκουγκλάρετε rumen.gr. Τι θα βρείτε εκεί? Την πρώτη, την κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Όχι και τόσο κοντά, δα. Υγρασία, ζέστη, ξεχάστε όλα αυτά. Ρούμεν, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Στεγανοτικά, θερμονοτικά υλικά, Ρούμεν Κόλλες. Οι διαγωνισμούλες μας, έτσι. Σωτήρη, αν μπορείς, πες και τον 563 να τον ειδοποιήσει τον φίλο. Τον 563 είναι πάνω-πάνω, το τελευταίο μήνυμα. 563 για γυαλάκια, ναι. Ναι. Γιατί πραγματικά το αξίζει. Τρεις διπλές προσκλησούλες. Η γαμπρή της ευτυχίας. Αύριο βράδυ,
στο θέατρο Δάσους, 2 ώρες με ατελείωτο γέλιο και όχι μόνο. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωάννη Στρατιωτικών Express, αρκεί να απαντήσεις σωστά, έτσι μπαίνει στην κλήρωση, στο απλό κουιζάκι, το οποίο και κουβάλισε σήμερα μαζί του ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Ποιος είναι ο Ιταλός πολιτικός, γλυκύτατος, συμπαθέστατος, ο οποίος πραγματικά κλέβει την παράσταση από τους αστέρες της Ιταλίας και τους γκασμάδες της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό του 1982, σαν σήμερα Παγκοσμίου Κυπέλου, που έγινε στην Ισπανία, στη Μαδρίτα, που ήταν Μπερναμπέου, ναι, στο Μπερναμπέου, έτσι. Ποιος είναι, θέλουμε το επίθετο του Ιταλού πολιτικού, που πραγματικά έκλεψε την παράσταση και πολύ σωστά μας λέει η 509, τον ανέφερε διαρκώς και ο Γιάννης ο Διακογιάννης, έτσι, ο gentleman, και αξεπέρασε ο μοναδικός Γιάννης Διακογιάννης. FM κενό, το ονοματεπώνυμος οπωσδήποτε, λέξη θέατρο οπωσδήποτε, η απάντηση στο επίθετο του Ιταλού πολιτικού για τα γυαλιά, αποστολή στο 54526. 54526. Γραμμές θα ανοίξουμε μετά το τέλος της παρουσίας του Χρήσανθου του Τσαλτίδη από το μακρινό και αφιλόξενο Ντούρβερ της Ολλανδίας. Και φυσικά, δεν ξέρω τι χρόνο έχουν, πως θα βγει ο Σωτήρης, χθες σας έπριξα με τη Θεοδόρα την Τζίμου, για την οποία πεθαίνω. Yeah. Πάω κι εγώ με στην καλή χαρά, εψέ, στη συνέντευξη τύπου. Πάλι παγωμάρα. Και βλέπω, σκάνε όλοι μαζί, δηλαδή είναι ο σκηνοθέτης, ο Δημήτρης Καρατζάς, από τους πλέον ταλαντούχους σκηνοθέτες της νέας γενιάς, και καμιά 6-7 ηθοποιοί. Ωραία, με τα πράγματα σου τα λοιπά, γιατί ήρθαν κατευθείαν από το Βόλο, όπου είχαν την πρεμιέρα, την Παντελήνια πρεμιέρα, στο Βόλο, που πήγε πολύ πολύ καλά. Κοιτάω. Ήμουν βασικά και σχεδόν σίγουρος. Το είχα προαίσθημα, λέω, πότε έχει δει ο Ασλαμής Χαΐρη και θα δει και τώρα. Παρά τα αυτά πήγες. Ποια δεν ήταν στη συνέντευξη τύπου. Όλοι οι άλλοι ήτανε. Η Θεοδόρα Τζίμου. Δηλαδή, λέω ρε εσύ, αφού την ξέρω τη μοίρα μου. Άρα Θεοδόρα, γιατί μιλείς την κάποια φιλιά. Αφού την ξέρω τη μοίρα μου. Υπέροχη κάποια φιλιά Καραμπέτη. Ναι. Υπέροχη. Ό,τι είπε ένα και ένα. Όπως. Ό,τι είπε για το θέατρο ένα και ένα. Υπήρχε μια στιγμή όμορφης, δημιουργικής έντασης από ερώτηση καλού συναδέλφου του Γιώργου, του οποίου ξεχνώ το επίφτο πάντα, σχετικά με τον παρουσία κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον 30 έργων Αριστοφάνη, γενικά αρχαίας κωμωδίας και δράματος τα καλοκαίρια, συνέχεια επί χρόνια, δηλαδή Όρνηθες πρέπει να έχουμε δει 300 φορές, Νεφέλες 20, ξέρω εγώ, τελευταία δεκαετία, η Δίποδα 50 φορές. Και έγινε ένα θέμα λίγο πάνω σε αυτό. Και ουσιαστικά συμφώνησε και η ηθοποιή μαζί του ότι από ένα σημείο και μετά, πέρα από ότι είναι κλασικά αριστουργήματα και δημιουργήματα που ο Κώνσταντ τα ξαναβλέπει, και είναι όχι μόνο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, είναι και του δυτικού πολιτισμού και είναι η βάση του δυτικού πολιτισμού. Όπως είπε ο Χρήστος Λούλης, τέθηκαν τόσο κρίσιμα ερωτήματα για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα και την ανθρώπινη ζωή, εδώ, σε αυτόν τον τόπο, στα ελληνικά. Και είναι το ίδιο επίκαιρα μέχρι σήμερα. Ένας άλλος τρόπος είναι το στάνταρ ότι ναι, ρε παιδί μου, επιβιώνεις από αυτό, βγάζεις χρήμα από αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή Αριστοφάνης, ναι. Κάθε καλοκαίρι παίζεται αβέρτα Αριστοφάνης. Δηλαδή, Όρνηθες, ξέρω άνθρωπο που το έχει δει με 15 διαφορετικούς θεάσους, ας πούμε, και εκδοχές. Αλλά είναι και το ότι το θέατρο είναι η μόνη τέχνη που σε επιτρέπει να κάνεις τόσο ατελείωτες διασκευές. Το ίδιο έργο με 50 διαφορετικές ματιές. Έτσι. Και εδώ πέρα είναι Φέλες, ας πούμε, τώρα, που με αγωνία περιμένω να το δω απόψε, έχει μία άλλη οπτική. Την οπτική του σκηνοθέτη και γενικά του team αυτού. Ο Λούλης αρέσει τον ηθοποιό. Πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Εννοείται. Πολύ καλός. Είναι πολύ καλός, ναι. Πολύ καλός. Πιο πολύ ο Γιώργος ο Γάλλος. Πιο πολύ. Στον οποίο είπα κάτι χθες. Τι είπες? Του λέω, είσαι απίστευτος στην ταινιάρα ο ξένος. Να τη δείτε, παιδιά. Stranger. Από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες. Εδώ είναι ο ξένος, όχι ο Stranger. Foreign. The Foreigner, ναι. ταινιάρα με πρωταγωνιστή. Όπου το λέμε αυτό για Stranger, πάντα θυμάμαι τον Θεοφιλόπουλο. Με πρωταγωνιστή. Γιατί. Τον Μανώλη Μαυροματάκη. Αλλά κλέβει την παράσταση για μένα σε αυτόν τον δεύτερο, τρίτο ρόλο που παίζει ο Γιώργος ο Γάλλος. Που παίζει τον Έλληνα που φοβάται τα πάντα. Τους ξένους, το χρώμα του άλλου, τα χίλια δυο, είναι απίστευτος. Και είναι η καταλυτική παρουσία του στην ταινία. Δήλωσε ο Μανώλη Μαυροματάκη. Ταινιάρα ο ξένος, να τη δείτε. Την έχει βάλει πρόσφατα και
Και η ΕΡΤ 2 εννοείται και η Βουλή πριν από ένα χρόνο. Ταινιάρα. Ο ξένος, έτσι απλά. Του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Ταινιάρα. Πραγματικά ταινιάρα. Λοιπόν, σε λίγο είναι μαζί μας. Είναι ο Χρύσανθος. Είναι μαζί μας. Είπαμε ομοφοβικός φασίστας και έχουμε. Καλημέρα, Χρύσανθε. Καλημέρα. Είμαι. Δεν είπα είσαι. Δεν είπα. Μιλάμε για την ταινία Ο Ξένος. Την ελληνική ταινία Ο Ξένος. Και λέω απίστευτο. Ναι. Παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε εδώ ότι φίλος Αριανός. Αριανός, έτσι. Έχει σημασία αυτό. Βέβαια, σου είπε. Ναι, όχι. Όχι. Σου είπε. Μου το δείχνει κιόλας ο Παναγιώτης. Χέλσουμ, Ολλανδίας. Την ώρα που βγήκες και μίλησες εσύ για 14 βαθμούς, είσαι 18. Άρα είχε δίκιο ο Κόλκας. Άρα είχε δίκιο ο Σταύρος Κόλκας. Σε βγάζει ψεύτη. Πώς δηλαδή, ρε φίλε, το ξέρεις αυτό. Έλα. Τώρα πώς βαθμούς έχεις. Τώρα πώς βαθμούς έχεις, Χρυσάνθε. Θα σου πω, ρε φίλε. Πες μου. Τώρα. Άνοιξω την εφαρμογή. Βρέχει βασικά. Όχι, μόλις έχει συννεφιά, αλλά μόλις έβγαλε ήλιο. Μάλιστα. Δεν βροχές δίκιο. Τούρβες. 18. Μάλιστα. 13 με 23 όλη τη μέρα. Περίμενε, σε ξεφτέλησε τώρα. Γιατί? Σε ξεφτέλησε. Τι, γιατί? Γιατί βλέπει και ο άλλος είναι 18. Σε ξεφτέλησε, τον ξεφτέλησε. Τετάρτη λέει εδώ πέρα, ρε. Τον ξεφτέλησε. Τετάρτη. Τετάρτη όλη τη μέρα είχε, όλη τη μέρα την Τετάρτη είχε 18. Όχι, έλεγε από, δηλαδή, από 14 μέχρι 20. Αυτός βρήκε τη ζώνη εκείνη που πήσε εσύ. Μπράβο. Βασικά να σου πει είναι αυτό. Είναι Αριανός, είναι. Τι να κάνω. Είναι κομπλεξικός. Άντε ρε μια χαρά. Να έχεις Ιταλός. Φοβερό παλικάρι. Φοβερό παιδί. Ναι, φοβερό παιδί που κυνηγάει. Εδώ έχει και 20, έχει και 22 σήμερα. Μέχρι 22 είναι το ανώτερο. Και μετά πάει και 16. Δηλαδή τι να κάνουμε. Εντάξει ρε καλυτερέτρια. Εντάξει. Και ρε φίλε. Πώς άκουσες τι είπε. Άκουσες τι είπε. Ναι, άκουσα. 14 με 18 είπαμε. Δεν είπαμε 14. Τσαλτίδης και αλήθεια, τελευταία φορά που συναντήθηκαν είχαμε δραχμές. Έτσι λέει. Ο Νάκης ο Ιταλός. Να χαίρεσε τους Αριανούς που σε διαβάζουν. Ο Τσαλτίδης και η αλήθεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι. Επιβεβαιώθηκε ακόμα και αν χρειάστηκε να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με άλλους που μονίμως μετά από 2 χρόνια μας θυμίζουν τι σημαίνει. Πάθε να μην το πω καλύτερα. Δικαιώθηκες για το σκόρ. Σε παραδέχομαι, παλικάρι μου. Τα άλλαξε για το σκόρ. Πάμε, ρε Χρυσάνθε. Καιρό. Καλημέρα. Ναι. Για τι θέλετε να σας πω. Αύριο το φιλικό. Το φιλικό είναι αύριο. Αύριο, ναι. Τώρα το πρωί έχει ρεπό. Το απόγευμα έχει προπόνηση. Πότε επιστρέφετε? Το Σάββατο το βράδυ. Εδώ θα έχει κάνει φιλικό Άρης. 18 Ιουλίου με τον Ατρόμητο. Μόνο αυτό με τον Ατρόμητο. Και μετά θα παίζει ευρωπαϊκό. Μετά το ευρωπαϊκό. Ναι. Έλεγα διάμεσα, μήπως είχε κανένα κόμμα. Εντάξει. Ωραία. Όχι, 18 του μήνα είναι. Αυτό με την Ερτχόφεν, 18 του μήνα με τον Ατρόμητο. Το καλό για τον Άρη είναι ότι από την Κυριακή θα έχει και το Σούντγκρεν. Ναι, δεν πήγε αυτός να παίξει εκεί με την ΑΗ. Χαιρέτησε την ΑΗ και τα λοιπά. Ναι. Και άρα θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Είναι σημαντική η προσθήκη του για τον Άρη, γιατί είναι και ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής με 12-13 επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Και αυτό στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παίζει τον ρόλο του. Γιατί και οι δύο ομάδες, και η Λεμεσός και ο Άρης, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας και σε αρχικό στάδιο μάλιστα. Οπότε ο Σάββας ο Παντελής περιμένει αρκετά από τον Σούτγκρεν. Σημαντικό είναι επίσης το τι θα γίνει, σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί σε εκείνα τα παιχνίδια ο Σάσα Λούκας, γιατί είναι σε μια κομβική θέση αυτού του αμυντικού χαφ. Βέβαια θα πει κάποιος ότι και ο Σιώπης σε ένα παρόμοιο στάδιο ετοιμότητας θα ήταν, γιατί αυτές τις μέρες θα επέστρεφε στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων μετά τον τραυματισμό του, αλλά ο Σιώπης είναι λίγο σκύλος. Υπήρχε εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει να είναι έτοιμος στα παιχνίδια με τους Κύπριους. Τώρα, επειδή έχει χαρακτηριστικά τέτοια και ο Λούκας Σάσα, περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα παρουσιαστεί σε εκείνα τα παιχνίδια. Το δεδομένο είναι ότι σε σχέση με την προετοιμασία, καθ' αυτή, ο Σάββας ο Παντελίδης θα έχει δύο σημαντικούς παίκτες επιπλέον, το Σούπιον και το Σάσα. Μένει να δούμε πώς θα αποδώσουν μέσα στο γήπεδο. Χρυσανθέ, σου επιτρέπω να κυνηγήσεις όσο θες τον ΠΑΟΚΤΣΙ 164. Όσο θες. Το μήνυμά του ήρθε πριν από 2 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται. Φίλε, άκουσα με λίγο. Άκουσα με λίγο. Ναι. Δεν χρειάζεται να κυνηγώ κάποιον ο οποίος είναι πίσω μου. Νομίζω ότι θα το ζήλευε αυτό και ο Φρόιντ. Σαν ρίση. Λοιπόν, διάβαση. Τώρα που έριξε τόσο νερό στην πόλη, θα κάνετε και άλλη μεταγραφή. Ελεύθερου πάντα. Καημένοι Κινέζοι, τι πίνετε.
Τον έχω συγχαθεί ειλικρινά και εγώ τον έχω συγχαθεί. Εγώ πολύ. Και εγώ τον έχω συγχαθεί, δεν είναι ειλικρινά, δεν μπορώ. Στα Γρεβενά είναι οι πηγές. Άμα τον ενδιαφέρει. Γρεβενά. Ναι, το είχαμε αναφέρει αυτό. Το είχαμε αναφέρει. Το είχαμε αναφέρει, ναι. Ναι, το είχαμε αναφέρει αυτό. Α, δω τώρα, άμα καμιά, αλλάξει καμιά τροπολογία. Φέρει τα 44 πίσω. Ναι, έχει τώρα νομοσχέδια. Ξεκινάνε τα νομοσχέδια τώρα, μπράβο, Παπαδόπουλα. Παπαδόπουλα, πού θα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν? Βεργίνα TV, πέλα. Τίποτα, δεν μας δίνει ο Φράγκο, κανένα κανάλι. Δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ. Για η τηλεθέασή σου για εκεί είναι. Όχι, πάντως στην ΕΡΤ. Η τηλεθέασή σου για εκεί είναι. Ο αυτοκράτορας στον Πάσκο. Έχει σλομιάσει λίγο στην ΕΡΤ. Τι γίνεται, φίλε. Φύγανε 27.000. Μπορεί να περνάει. Φύγανε οι πολιτοί σου και δεν περνάει. Δεν σε βλέπω, ΕΡΤ, φίλε. Πάμε να καλά λες αυτό, έχει δίκιο. Ε? Λυπάμαι και για μένα, λυπάμαι. Συναχωριέμαι. Μια χαρά πάω, θα έλπα στην ΕΡΤ, μια χαρά θα ήμουν. Τέλος πάντων. Τώρα τρέχαμε στην Τσιγαρίλα. Τέσσερις μέρες στην κυβέρνηση, πάει Χαλκιδική. Τι είπα, δεν κάνεις πλάκα με αυτά, γιατί έχουμε νεκρούς, οπότε άστο. Γιατί ακόμα και σε αυτό θα έπρεπε να είσαι λίγο πιο έξυπνος, γιατί όλες οι δομές ακόμα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι όσοι είναι επικεφαλής είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους έχει αλλάξει ακόμα. Ναι, τελευταία δύο χρόνια. Όταν τους αλλάξει και μπουν στη θέση τους ικανά άτομα. Τρίγλε, τελευταία τέσσερα χρόνια στήθηκε, ας πούμε, και η πλάγια και τέτοια. Τι? Ναι, έχει τέσσερα χρόνια που έγινε η Χαλκιδική. Πιο παλιά δεν έχει τίποτα. Καλά, σου λέει οι δομές της τελευταίας κυβέρνησης, φίλε. Καλά, λέει αυτό. Τι είναι, του 2009. Ακόμα και ο. Και ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας, δε φίλε, που είναι υπεύθυνος για τα θέματα, έχει παραιτηθεί χθες, αλλά δεν έχει φύγει από τη θέση του μέχρι να αντικατασταθεί. Δεν είναι. Γι' αυτό και δεν ξεφωνίζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεφωνίζει, γιατί ξέρετε ότι όλη η δομή είναι δική του. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξεφωνίζει, γιατί είναι κυβέρνηση και την πληρώνει ο Κοσμάκη σε κάθε περίπτωση. Παρεπιπτόντως, έχετε νέα από εκεί. Χαμός έχει. Όχι, τα τελευταία, όχι. Κανένα. Είναι παραμένει Χρύσανθε. 6 νεκροί και οι 3 ξένοι τουρίστες. 2 Ρώσοι, 2 Ρουμάνοι, 2 Τσέχοι. Έχει και έναν ψαρά. Και ο ψαράς που αγνοείται ακόμη ο άνθρωπος. Που βγήκε με ξύλινη βάρκα. Μακάριο να βρεθεί ο άνθρωπος. Εννοείται. Και έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Μία γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Δεκάδες τραυματίες. Ο κύριος Όγκος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Και οι άλλοι στα νοσοκομεία Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως βλέπω, όσες εικόνες βλέπω και τα λοιπά, είναι κυρίως από Καλλικράτεια και πλάγια. Ναι, και είναι και Σοζόπολη, και νέα πλάγια, ναι, εκεί, σε αυτή την περιοχή. Ναι. Είναι, νομίζω, λέγεται. Εκεί πολύχρονο. Δήμος Προποντίδας είναι αυτός. Τα Χανιώτη και τα λοιπά ήταν πιο χαλαρά. Ναι, κοίταξε. Δεν έχει εικόνες από εκεί. Οι νεκροί, οι δύο οι Ρώσοι νεκροί είναι στην Ποτίδεα από πτώση δέντρου. Πατέρας και γιος. Το ζευγάρι των Τσέχων ηλικιωμένοι. Στη Σοζόπολη με το τροχόσπιτο, μπράβο, το αυτοκινούμενο. Και το άλλο, η μάνα μάλλον με την κόρη της. Και στα νέα πλάγια είναι γυναίκα. Με το γιο. Δεν ήμασταν σίγουροι ότι είναι γιος. Είναι σίγουρα γιος. Γιατί πριν μισή ώρα. Και μάλιστα μου περιγράφανε πώς έγινε με το παιδάκι αυτό. Που έλεγε ένας συνάδελφος εδώ, ότι η μάνα καταπλακώθηκε από τη σκεφή. Ναι. Αλλά το παιδάκι βγήκε και έτρεξε έξω και το πήρε, λέει, ο αέρας και το πέταξε πάνω σε τοίχο. Άκουρε. Εδώ πραγματικά ο Θεός το ήθελε και δεν είχαμε παραπάνω νεκρούς στα νέα πλάγια. Πραγματικά. Η μοίρα. Τώρα ο Θεός. Η μοίρα. Αυτά. Και να πιστώ, εντάξει, εμείς την ίδια στιγμή μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, δεν υπάρχει. Χαίρετε ειλικρινά. Και σήμερα είπαμε ότι η μέρα δεν είναι για μας. Δεν είναι για μας η μέρα. Αυτή είναι τώρα, ναι, εντάξει. Να κάνεις πλάκα και χιούμορ με αυτά τώρα για να μιλάς για μπάλα. Ναι, δεν. Εντάξει, εντάξει ρε παλικάρι μου. Η ζωή από την άλλη συνεχίζεται. Η καθημερινότητα. Εδώ να σας πω απλά ότι. Πέρα από τους παίκτες που προανέφερα, το ζητούμενο για τον Άρη είναι το κατά πόσο ποδοσφαιριστές όπως ο Ντουάρτε, ο Ιντέγε, όλοι αυτοί που έχουν έρθει την δεδομένη χρονική στιγμή θα καταφέρουν να μπουν στο κλίμα της ομάδας και θα φτάσουν και στην ετοιμότητα την απαιτούμενη. Νομίζω ότι ο Ιντέγε είναι πιο μπροστά από τον Ντουάρτε, παρόλο που έχει να παίξει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι και χάρη στην όρεξη που έχει και στην διάθεση που έχει. Και στο γεγονός ότι είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στην καριέρα του. Και ευελπιστούν όλοι στον Άρη ότι αυτό θα συνεχίσει. Δηλαδή θα παραμείνει ορεξάτος, θα παραμείνει με μεγάλη διάθεση για συμμετοχή και θα τα βγάλει, όπως λέμε, τα λεφτά τους έχει περιπτώσει. Πάντως, κλασικά, ο καλύτερος παίκτης του Άρη από την πρώτη στιγμή που ήρθε, νομίζω, μέχρι και σήμερα, λέγεται Νικόλας Γκινή. Εγώ αν ήμουν Χαρυπίδης θα του είχα ήδη ανανεώσει το συμβόλαιο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τους ανθρώπους του Άρη, γιατί έχουν πέσει πολλά μαζί με ένα έξω, δεν είναι η αλήθεια. Αλλά πραγματικά ο Ντιγκίνη τιμά κάθε ευρώ το οποίο λαμβάνει από το συμβόλαιό του και οφείλουμε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο,
Παρόλο που ο Ντιγκινί δεν είναι Ματέο Γκαρσία, δεν έχει αυτό το αργεντίνικο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος. Ευτυχώς δεν το έχει. Okay, έπαιζε στον Παθρακικό, στον ευτυχώς. Αυτό πήγα. Αλλά δεν θυμάμαι μέτρια εμφάνιση Ντιγκινί όσα μάτσα έχω δει με όλες τις ομάδες εδώ στην Ελλάδα. Παλικάρι. Κοίταξε, ο Ντιγκινί είναι ένας παίκτης ο οποίος εντάξει δεν είναι του 10. Έτσι, ναι. Αλλά το 7 και το 8 το οποίο έχει δεχτεί, το δίνει σε κάθε μάτσα. Άστο. Το δίνει σε κάθε μάτι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που πραγματικά θα κάνουν διαφορά και φέτος στον Άρη και παραλαμβάνω ότι αν ήμουν εγώ θα κοιτούσα πως θα βρω έναν τρόπο να του επεκτείνω το συμβόλαιο. Το όπως θυμίζω αυτό Μάρια, πολύ καλά θα πάει φέτος ο Μαρτίνες. Να μην τον ματιάξω, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και καθημερινά δείχνει ότι θα βοηθήσει φέτος την ομάδα παραπάνω. Η ΑΕΛ μέσω που προετοιμάζεται, Χρυσάνθε, ξέρεις. Στο Πράβετς. Ωραία. Δίπλα εκεί. Στη Βουλγάρια κέρδισε χθες 1-0 τη ΡΑΝΤ Βελιγραδίου. Από ό,τι είδα την ενδεκάδα της, τη βασική, ήταν 11 ξένοι. Δεν είχε ούτε ένα Κύπριο. Γενικότερα είναι μια τέτοια ομάδα με πολλούς ξένους, με βόζιν προπονητή. Μια επικίνδυνη ομάδα. Εδώ που μιλούσαμε με τους ανθρώπους του Άρη μας είπανε συγγνώμη ότι αν μπορούσαμε να την παραλύσουμε με κάποια ομάδα στην Ελλάδα, μας είπαν ότι είναι ένας καλός πανετολικός. Δηλαδή είναι μια ομάδα καλή, δεν είναι μια ομάδα αμελητή από σωτά. Άλλωστε πέρυσι τον τελικό του κυπέλου κέρδισε τον Αποέλ και πήρε το κύπελο. Ναι. Άρα ο Άρης πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και πρέπει να έχει καλές εμφανίσεις και στα δύο παιχνίδια για να καταφέρει να πάρει την πρόκληση. Ωραία, ωραία. Έγινε Χρυσάνθε, έγινε παλικάρι μου. Ωραία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια με το καλό, τα λέμε αύριο. Και σε ακούμε και αργότερα εννοείται. Και σε ακούμε και αργότερα εννοείται. Εννοείται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πάμε σε break, να διαβάσουμε. Λίγο Σωτήρη, σαν μπουκωμένος νερό. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Να διαβάσουμε το μήνυμα του 789. Πρέπει να είναι ρωμανίστα, λογικά, λογικά. Είδαμε και τις δομές όταν κάει και όλη η Ηλία το 2007. Τα είδα από κοντά. Είναι αστείο να προσπαθείς να δικαιολογείς ένα κόμμα επειδή συμφέρει την ομάδα σου. Ευτυχώς έχει κλείσει ο Χρήστανθος. Ευτυχώς. Άστε, δομή, οργάνωση και Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό. Τα λέει όλα μία φράση της ταινίας, της σουηδικής ταινίας, με σειρά εξαφάνισης. Ταινίας είπα, βλακεία μου. Ταινιάρας. Καρατενιάρα, δείτε την. Δεν υπάρχει ταινία. Με τον Στέλλα Σκάρσγκαρντ. Δεν υπάρχει. Είναι μία φράση μέσα για την Ελλάδα. Μας έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Υπάρχει μία φράση μέσα για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Μας έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Τέλος. Γι' αυτό και λέμε η Ελλάδα είναι μόνο για ήλιο. Τίποτα άλλο. Τα άλλα τα φαινόμενα θέλουν οργάνωση. Θέλουν δομή. Άστο. Η Ελλάδα είναι μόνο για ήλιο, για χαβαλέ, φραπέ και εξής τα φρύδια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε break. Μην ξεχνάς. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Η γαμπρή της ευτυχίας. Αύριο το βράδυ. Στο θέατρο Δάσους. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ώρας Optical Express, αρκεί να απαντήσει σωστά στην απλή ερώτηση, τιμώντας τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 82 στην Ισπανία, Ιταλία, Δυτική Γερμανία 3-1. Ποιος είναι ο Ιταλός πολιτικός με τον οποίο συνεχώς παίζει ο σκηνοθέτης στα VIP του Σαντιάγκο Μπερναμπέου και στην ουσία κλέβει την παράσταση και μετά την λήξη του τελικού. Ένας συμπαθέστατος διοπτροφόρος γεράκος, όπως σωστά περιγράφει ο 228. Αποστολή στο 54526, ονοματεπώνυμο θέατρο ή την απάντηση αποστολή στο 54526. Περιμένει ο πελάτης για περίπου 25-30 δεύτερα. Μπαίνουμε στο τελευταίο 16 λεπτό. Θεωρώ ότι είναι αρκετό από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις την μία από τις τρεις διπλές προσκλησούρες για την παράσταση «Η Γαμπρή της Ευτυχίας» αύριο Παρασκευή στο θέατρο Δάσους, ή το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ή και το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ή ο Ράσο Οπτικών Εξπρές, αρκεί να απαντήσει σωστά στον πολιτικό τον Ιταλό, τον οποίο ψάχνουμε, ο οποίος έκλεψε την παράσταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982 στην Ισπανία, Σαντιάγκο Μπερναμπέου, τη βραδιά αυτή, σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια. 37 χρόνια. 37 χρόνια. Μπράβο, ρε παπ. Ιταλός πολιτικός, Ιταλία, Δυτική Γερμανία 3-1. Θέλουμε το επίθετό του. Μας αρκεί και μόνο το επίθετό του. FM κενό, θέατρο ή να πάτε γυαλιά και τα δύο, αποστολή στο 54526. Πάμε στον ακροατή που περιμένει, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και μάδα. Καλά, ωραία. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλώς τον. Θα απευθυνθώ και στους δύο, αλλά πιο πολύ στον Παναγιώτη. Έλα, Κώστα.
Λοιπόν, Παναγιώτη, στην Αλφα Εθνική έχουμε μια ομάδα η οποία έχει πρόεδρο που δηλώνει Ολυμπιακός. Που δεν είναι στον Ολυμπιακό, δεν εννοώ τον κύριο Μαρινάκη. Δεν πήγε ακόμη σε Ξάνθη ο Βρίζας, τώρα είναι κοντά. Για ποια λες? Όχι, όχι, για... ξέρει ο Παναγιώτης και ποιο. Καταλαβαίνουμε, 4-5 παίχτες οι οποίοι έχουν άμεση σχέση, είχαν σχέση με τον κύριο, με την ομάδα του προπονητή τερματοφυλάκων επίσης. Ναι, Αλέκος Ράντος, ωραίος, ωραίος. Ένας να ήταν στον ΠΑΟΚ πρώην έτσι από τον Ολυμπιακό, ένας. Τι θα ακούγαμε? Θα γινόταν πόλεμος. Βέβαια. Ότι είμαστε οι προδότες της πόλης, οι οποίοι πάνε και σκύβουν και το κεφάλι τους. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ πέρα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Χαρές και πανηγύρια για ακόμα και στις εκλογές ταυτίζονται. Όχι μόνο τις ΕΠΟ τις εκλογές και τις εθνικές. Και χαρές και πανηγύρια για έναν άνθρωπο που δεν έχει διοικήσει τη χώρα ακόμα, θα τον κρίνουμε. Ναι, εννοείται, τον κρίνουμε βέβαια. Οι χαρές προς τι? Οι χαρές για το ότι... Και οι απειλές, οι απειλές, ξέρω άμα διαβάζετε στα site αυτά, ναι, και δεν θα ξαναπάρετε τίποτα και τελείωσε και ερχόμαστε στην κανονικότητα. Ποια είναι η κανονικότητα δηλαδή? Να κλέβουνε τους άλλους χρόνια και να είναι ένας σύλλογος ο οποίος εις βάρος των άλλων ζει σαν έναν κοριό, σαν ένα τσιμπούρι που ζει σε ένα σκυλό. Έτσι το έχουν το, την κανονικότητα αυτή, έτσι, έτσι το βλέπουν. Αρκεί το να μην πάρει ο ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Είναι ρε παιδί μου, το καθεστική ατάξη, το status quo είναι τα τελευταία 30 χρόνια είναι Ολυμπιακός. Και αυτό πάρα πολύ, πάρα πολλοί κόσμος θέλει να παραμείνει. Άλλωστε και τα πανό που κρεμάνε στα γήπεδα. Κράτος είναι Ολυμπιακός. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι Ολυμπιακός το κράτος. Κράτος είναι οι πολίτες που ζουν σε αυτό το κράτος και εκλέγουν κάποιους κυρίους να πάνε στη Βουλή. Ποιος Ολυμπιακός είναι το κράτος? Είναι μια ομάδα Ολυμπιακός. Σωστό, τι είναι? Συμφωνώ. Ναι, ποια είναι η διαφορά? Ο Ζουράρης μήπως είναι το παρακράτος? Έβγαλες τον Ζουράρη, εσύ τον έβγαλες, αγόρι μου. Ο οποίος Ζουράρης, είπε ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα αν δεν έπεφτε η τέτοια η παράγκα. Αυτό ακριβώς. Άμα εσύ που επί ΣΥΡΙΖΑ έπεσε, ναι. Και τον έβγαλες. Αυτοί το παίρνουν όπως θέλουν, κατάλαβες τι γίνεται. Όπως θέλουν. Είναι χαζοχαρούμενοι, ρε. Είναι χαζοχαρούμενοι. Διαλέγουν από 100 λέξεις που είπα μία και την κοτσάρουνε. Δεν είπε αυτό ο Ζουράρης, λάθος κάνετε. Εσεί είστε μπούφοι που δεν μπορείτε να καταλάβετε ολόκληρη τη συζήτηση που κάνει ένας άνθρωπος. Έξυπνοι είναι και κάνουν τα αλλάζουν. Ωραία, αγόρι μου, τον έβγαλες με αυτό που είπε, τέλος πάντων, τον έβγαλες. Καταδικασμένος τον έβγαλες. Μιλάς με άτομο που δεν έχει ψηφίσει μεγάλο κόμμα. Κατάλαβες τι εννοώ, τον έβγαλες. Sorry για το δεύτερο Νικό, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και τι έγινε που τον έβγαλα? Του τα είπαμε πριν, ρε Σιμάριε, αλλά είπε και άλλα λέτε εσεί. Βρε, ποιο τον έβγαλε? Ο Ζουράρης θα έβγαινε, μωρέ, τώρα κάνει. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, άμα δεν ερχόταν ξένοι διαιτητές, υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πούμε να πάρει αυτό που είναι? Αυτός ο ΠΑΟΚ, ναι. 30 νίκες θα κάνανε οι Ολυμπιακοί. 30 νίκες. Και το θέμα ποιο είναι το χειρότερο? Ενώ ο Ολυμπιακός έχει καταχραστεί τις Κυριακές μας τόσα χρόνια, την πέφτουμε στον ΠΑΟΚ που έχει 3 πρωταβλήματα. Και όχι 44 που έχουν οι άλλοι. Δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει το καλό του ποδοσφαίρου. Άσε τώρα τι λένε. Τα λέω, δεν τους νοιάζει. Για τον κύριο που μας παίρνει από την Ολλανδία. Μας παίρνει. Ναι, που μας παίρνει τηλέφωνο και τον ακούμε κάθε μέρα. Για εκείνο τον κύριο πιο πολύ τα λέω. Διότι άμα το πεις κάτι, άλλα αντάλλον της Παρασκευής το γάλα μας θα παρουσιάζει. Ωραία, δεν είναι εδώ πέρα τώρα και δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι εδώ πέρα. Δεν πειράζει, τα έχω βγει και τα έχω πει και στον ίδιο. Θα τα μεταφέρω. Έγινε, Κώστα μου, έγινε παλικάρι μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Μπορείτε να καλείτε παιδιά, αν τα μπορούμε να βγάλουμε και άλλους 2 και 3, αν είναι περιττή και σύντομη. Έτσι, 23 10 287 888. Καλημερίζουμε Ιωάννη, καλημερίζουμε Γιάννη, καλημερίζουμε τον Άλδο Γιάννη, καλημερίζουμε τον Νικόλαο, καλημερίζουμε την Πινελόπη. Όλοι αυτοί μπαίνουν για το θέατρο. Μία ακόμη τρελή συμμετοχή και σήμερα για το θέατρο. Αύριο είναι Παρασκευή. Κάτι θα δώσουμε. Θα δούμε. Κάτι θα δώσουμε πάντως. Και μπορεί και να έχει και πολύ 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 πιο ψωμί και να αφορά πραγματικά όλους τους ακροατές. Αρκεί να γίνει. Θέλει ο κυνήγης σήμερα το να προλάβει. Ποιο είναι εκείνο το κομμάτι μας, ρε, που μας αρέσει από Sensor? Demons. Το Demons. Ναι, από το δεύτερο άλμπουμ λες. Ναι. Ξέρω, από το δεύτερο άλμπουμ. Ή το Demons λες. Μα να τα ακούσεις την αρχή. Ή το... Ρε, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Και στο μαγαζί προσπαθούσαμε να το βάζαμε. Εντάξει, οκ. Okay. Σωτήρη, μήπως έχεις έρθει το κομμάτι από Mission που είπαμε, μήπως υπάρχει κάπου? Όχι, τώρα το έχεις βάλει. Εντάξει, παλικάρι μου, πού να σε βάλουμε τώρα. Λοιπόν, κάποιο... Στο Μουντιάλ του 82 θυμάσαι τους αστυνομικούς εκεί πέρα με τα τέτοια, με τους μπερέδες, δίπλα από τη γραμμή του πλαγίου. Ναι, ναι. Με τι χρώμα είσαι το λες? Χακί. Όχι. Δεν ξέρεις και τα χρώματα πάνω θεμάς. Σωτήρη, ποιο χρώμα δεν ξέρει? Πες το περιγραφικά, ρε.
Μπες, δισά μου. Ναι, δισά μου, ναι. Μπες. Ναι. Δεν είναι χακί. Ανοιχτό μπες, ναι. Ανοιχτό μπες, ναι. Και φορούσανε ναι. μαύρα μπερέ. Μαύρα. Βέβαια. Μαύρα, ναι. Ναι. Εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Σαρία τη Βαρκελόνη που είχε γίνει τα μάτια Ιταλία, Αργεντινή, Βραζιλία και είναι ο όμιλο παιδί μου, που ήταν δίπλα στη γραμμή του πλαγίου άλλο τρεφίλ. Γιατί που ήταν στον όμιλο, που ήταν στο Αγγλία-Γαλλία. Αγγλία-Γαλλία η ναι. κλασική εικόνα με τον σκύλο ανασύρα, ο Μάρινερ περιμένει την μπάλα για να εκτελεστεί πλάγιο και πίσω του ο Λόπε. Κλασική φωτογραφία αυτή. Ποια είναι η πιο κλασική φωτογραφία παγκοσμίου κυπέλλου του 82. Όχι τελικό. Η πιο κλασική. Έχει παίξει παντού. Και είναι και ονειρική και ενδεικτική τη. Φυσικής ικανότητας κατάστασης του παίκτου. Δεν ξέρω. Αγγλία-Γαλλία. Αγγλία-3-1. Αγγλία-Γαλλία, ποια είναι η φάση. Θυμάμαι. Δεν υπάρχει φωτογραφία. Ο Γιακογιάννης σούρλιαξε. Άντε, πες. Η κεφαλιά του Μπράιαν Ρόμπσον λίγο μετά το 1-1 που κάνει επιτόπιο περίπου 1,80. Έχει βγει ο Ετορή με γροθιές, με τρελό άλμα και ο Μπράιαν Ρόμπσον του παίρνει την κεφαλιά. Απίστευτη. Και η μπάλα βγαίνει series out. Δεν υπάρχει φωτογραφία. Την έχω τεράστια από το ONS. Σωτήρ, θα σου φύγει η ψυχή. Θα σου φανεί ότι ο Τζόρνταν δεν πηδούσε. Αν δεις αυτήν, θα πεις ο Μάικλ Τζόρνταν δεν πηδούσε, ρε παιδί μου. Η Σκωτία πλάκα-πλάκα σε τρία συνεχόμενα μουντιάλ, 74, 78 και 82, είχε αποκλειστεί με ισοβαθμία. Σε διαφορά τερμάτων. Για ένα γκολ. Για ένα, φοβερό. Για ένα γκολ. Πω. Και το 74. Ναι. Που... Βασικά η κορυφαία Σκωτία είναι του 78 ναι. και του 82. Το 82 δεν... Και το 74. Ναι. Αλλά 78 και 82 δεν υπάρχει. Το γκολ με την Ολλανδία το 78 που νικάει η Σκωτία 3-2 του Άρτσι Γκέμιλ, αν το έβαζε Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος θα το ήξερε όλη η ανθρωπότητα. Απλά το έβαλε Σκοτσέζος και περνάει στον ντούκο. Το Άρτσι... Παιδιά, μπείτε γιατί είδε το. Μιλάμε το 78 έτσι, που η Ολλανδία έχει ομαδάρα και πάει τελικό. Τους νικάνε οι Σκοτσέζοι 3-2. Δείτε τον γκολ. Το γκολ του Άρτσι Γκέμιλ, αν το είχε βάλει Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος, θα το ήξερε όλος ο πλανήτης. Απλά το έχει βάλει Σκοτσέζος και περνάει στον ντούκο. Τόσο απλά. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Κατάκοπος αποχωρεί ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης και εισέρχεται ολόφρεσκος ο Χρήστος ο Κιώσης. Και πώς γίνεται να μην βάλει γκολ η Αγγλία στον όμιλο, τον δεύτερο όμιλο του 82, ρε φίλε. Ούτε με Ισπανία, ούτε με Γερμανία. Τα θυμάμαι τα μάτς πάρα πολύ καλά. Η Αγγλία εκεί πέρα πάει με ένα μεγάλο σεβαντάζ. Ποιο είναι αυτό. Ποιος φτάνει τραυματίας. Φράνσις. Κέβιν Κίγκαν. Ναι. Ο Φράνσις έχει παίξει όλα τα μάτς. Κέβιν Κίγκαν τραυματίας. Δεν παίζει σε κανένα μάτς. Ναι. Τον βάζει αναγκαστικά. Στα τελευταία 27 λεπτά ο Ρον Γκρίνγουντ. Του τελευταίου παιχνιδιού, αναγκαστικά, με τον κίνδυνο να σακατευτεί. Γιατί η Αγγλία θέλει ένα γκολ. Και περνάει στον αγώνα ο Κέβι Κίγκαν και ποιος άλλος πάει τραυματίας, δεν παίζει κανένα μάτς και τον βάζει μαζί με τον Κίγκαν 37 λεπτά. Ποιος. Δεκάρι της West Ham. Πεκταράς και gentleman. Μπρούκινγκ. Τρέβορ Μπρούκινγκ. Αυτοί οι δύο. Βγάζει Ρίξ και Γουτκοκ. Πλάκα, πλάκα, εκείνη η Αγγλία ποιον πρωτοβάλλησε. Και βάζει Κίγκαν, Κίγκαν και Μπρούκινγκ. Λες ονόματα, ποιος βγαίνει, ποιος μπαίνει και λες ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, να είναι κάποιοι έξω από αυτούς. Χάνει πολλές ευκαιρίες η Αγγλία. Το πρώτο μάτς στον όμιλο. Στο... Με την Δυτική Γερμανία. 0-0. Χάνει πολλές ευκαιρίες. Οι Δυτικογερμανοί έχουν μόνο ένα δοκάρι οριζόντιο με το Ρουμενίγκη από τα 25 μέτρα. Αν θυμάμαι καλά, το οποίο το έλεγχε ο Σίλτον. Δηλαδή η μπάλα την έχει ο Σίλτον. Εκτινάς δεν τη βρίσκει, πάει στο οριζόντιο. Αυτό είναι το πρώτο μάτς της δεύτερης φάσης. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι. Και μετά παίζει. Μετά... Η Γερμανία νικάει την Ισπανία 2-1. Και η Αγγλία θέλει νίκη με την Ισπανία. Ναι. Λίγη 0-0. Πάμε γραμμές, περιμένει ο φίλος. Καλημέρα. 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 Θωμάς Τόντον. Με τσίγκλησε με τη φωτογραφία. Εντάξει, το Μουντιάλο 82 έχει πολύ ωραία σημειότυπα φωτογραφικά. Τρομερά. Και εγώ έχω αυτό το ONS με τις φωτογραφίες που πρέπει να το έχω κι εγώ. Ναι. Για να μην σε κουράζω. Παγκόσμιο 82 έχω όλα τα αγγλικά. Όλα τα γαλλικά και όλα τα ιταλικά περιοδικά από 2 και 3 φορές. Όλα. Ναι. Όλα. Έχω και έχω κάνει άλμπουμ κομμένο εγώ δικό μου, κομμένο, Σπιράλ. Ναι. Αν θυμάμαι καλά... Η φωτογραφία αυτή με τον Ρόμπσον, ναι. Η Αγγλία φοράει την Away την κόκκινη. Την κόκκινη. Για μένα, μία από τις 5 πιο ωραίες στον κόσμο. Εντάξει, όλων των εποχών. Προτείνουμε, Μάριε, να δουν όλο το 50 λεπτό, μία ώρα ντοκιμαντέρ για την Admiral. Ναι.
Που λέει την φοβερή ιστορία με τις φανέλες που ιδρώναν και ράψαν τις φανέλες και τις κατεβάσανε με γιο ταχύ από έτσι. Αγγλία σε Ισπανία. Μπράβο, είναι ραμμένες στο χέρι. Δεν υπάρχει το ντοκιμαντέρ, είναι ναι. συγκλονιστικό. Ναι. Το Παναγιώτη, το σήμα της Αγγλίας το 82 ναι. είναι ραμμένο στο χέρι. Είναι ραμμένο και το δείχνει, δείχνει. Πώς έγινε, ας πούμε, γιατί είχαν πάρει κάτι φανέλες που δεν έφευγε ο υδρότας, κάτι που είχαν πει. Το ντοκιμαντέρ δες το, δεν υπάρχει. Θα κλάψει. Δεν υπάρχει το ντοκιμαντέρ. Admiral, ναι, ναι. Μου φαίνεται όχι και στο YouTube, δηλαδή μπορεί να το δεις. Ναι, μου το έπεπε παλικάρι που το έχει δει, ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ δεν το έδω στο ντοκιμαντέρ, στο φεστιβάλ, αλλά ναι. Ναι, φοβερό, φοβερό. Ναι. Ειδικά η φανέλα της κόβεται, η συλλεκτική, η καφέ. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Καφέ, καφέ δεν υπάρχει, καφέ. Το quiz απαντήσανε. Το quiz, ποιο λες? Με τον Ιταλό. Πες το. Το απάντησε Άρπα Κόλλα. Ένας πες το στον αέρα. Πες το τώρα. Εντάξει, απλά ήθελα με αφορμή να πω μια ταινία να προτείνω να δούνε. Γιατί δεν ήταν αυτό, ήταν ο Σάντρο Μπερτίνι. Ναι. Αλλά από την Πρωθυπουργία. Θες να πεις τον Γκράξη? Όχι, τον, τότε πρέπει να ήταν πρωθυπουργός ο Τζούλιο Αντρεώτη, δεν ήταν. Ο Αντρεώτη, ναι. Ναι, ναι. Ναι, το Ιλντίβο, όποιος δεν το έχει δει να το δει, παιδιά. Πώς το ταινιάρα. Το Τόνι Σερβίγιο τον Αντρεώτη. Παναγιώτη, θα σου φύγει η Μασέλα. Εντάξει, το έχει δείξει και η κρατική τηλεόραση. Εννοείται η κρατική, ποιος το δείξει, ναι. Και χθες και τον Νιώτη. Χθες και τον Νιώτη. Ταινιάρα. Και μια που είπαμε Admiral, ναι. Η πρώτη εταιρεία που φόρεσε Admiral στην Ελλάδα ποια είναι? Η πρώτη ομάδα θες να πεις? Ποια πρώτη εταιρεία, πρώτη ομάδα? Ο Εθνικός. Α, πηγή κατά. Ο Εθνικός. Έχω τάσο μικρό. Όχι μικρό... Παναθηναϊκός, ο Εθνικός. Ο Εθνικός, ναι, εννοείται, εννοείται. Με ένα, είχε και έναν Άγγλο τότε, πώς το λέγανε? Πολλούς Άγγλους ο Εθνικός, λόγω... Εγγλούς. Λόγω εφοπλιστών και τέτοια. Φανταστική. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει σχέση το γεγονό ότι έβαλε Admiral με το εφοπλιστικό μπλοκ, ας πούμε. Την προηγούμενη Τρίτη, το φως στο αφιέρωμα για Τάσο Μητρόπουλο τον είχε μεγάλη ασπρόμαυρη στον Εθνικό με την Admiral. Θα κλάψεις. Ναι, με το Σιρίτη, με το πλάγιο και το σαν του Βελγίου. Θα κλάψεις. Μπράβο, θα κλάψεις. Ναι. Και ο Ολυμπιακός είχε βάλει φανέλα Σάντερλαντ λόγω Γουλανδέ. Ναι. Γιατί 70 αρχές. Έτσι, ναι. Ναι. Εντάξει, πού να γίνουν αυτά στην Ελλάδα. Ο Πάοκ έβαλε μια Ούμπρο, όπως την είχε βάλει. Το 78, κάπου εκεί. Το 78, φοβερή. Η πιο ωραία του Πάοκ είναι η Άμπρο, με το, Άμπρο ναι. με το ρομβάκι κόκκινο, μικρό ναι, κόκκινο, ναι, με το κόκκινο. Χωρίς το σήμα. Χωρίς έμβλημα Πάοκ. Με διαφορά η πιο ωραία στολή. Κοίταξε, οι ομάδες πολλές φορές δεν είχαν και σήμα. Ναι. Όπως και του Ολυμπιακού. Χωρίς το σήμα του Ολυμπιακού. Φίλε, από το 78 μέχρι το 83-84 ήμουν άρρωστος με φανέλες. Μετά μου έχει φύγει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και βρω κάποια το 95, ας πούμε. Καλά, δεκαετία 90 ήταν τρισάθμιση. Ήταν πιο δύσκολο. Ναι. Τώρα του Ολυμπιακού. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Δεν απάντησε όμως για ποιον πολιτικό μιλάμε. Το είπε. Α, το είπε. Σαν το Περτίνι. Έγινε Θωμά, παλικάρι μου. Καλημέρα, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Δήμητρα. Να είστε καλά. Όλοι για το θέατρο. Να την κάνουμε και εμείς σιγά σιγά. Παναγιώτη, εδώ είσαι. Εγώ θα βγάλω. Δώσε λίγο μουσική, ρε Χρήστο, για να βγάλουμε τους νικητές. Λοιπόν, δίνουμε τους νικητές για το θέατρο, ή μάλλον ξεκινάμε με τα λίγα για τα γυαλιά πρώτα. Ο Γιάννης ο Κοντίδης. Τελειώνει σε 5.43. Απάντησε σωστά. Ναι. Έτσι, 5.43 Γιάννης Κοντίδης Σάντρο Περτίνι, ο πρόεδρος τότε της Ιταλικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος. Μακάρι να ζει, το βλέπω λίγο δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Μακάρι να ζει. Μπορεί, εντάξει. Ναι, ναι. Δεν ήταν 80, μωρέ. Φίλε, ήταν μεγαλούτσικος, ναι. Παιδιά, ήταν πολύ. Εντάξει, δεν ήταν τόσο. Ήταν 72. Δεν ήταν τόσο. Ναι. Εντάξει, άλλο 70, άλλο 80. Εντάξει. Ναι. 37 χρόνια. Άλλο, επειδή δείχνει, ας πούμε, εντάξει, ήταν και αυτό με το ασπρομάλικο, το αραιό. Δείχνει λογικό. Φοβερή φιγούρα. Λοιπόν, η Γαμπρή της Ευτυχίας. Νικητές είναι οι Ευαγγελία Φιλίππου. Θάνος Αποστόλου, Μανώλης Σαμούκας. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Μανώλης Σαμούκας. Θάνος Αποστόλου, Ευαγγελία Φιλίππου, διπλές προσκλήσεις. Πηγαίνουν αύριο το βράδυ στο θέατρο Δάσους, ξεκινάει 9.30. Οι νεφέλες θα γίνουν απόψε, κανονικά η παραστασάρα αυτή που δεν έγινε ψε. Θα γίνονται και σήμερα, δεύτερη βραδιά, απλά θα γίνει λίγο... θα γίνει συμπυκνωμένο σε μία βραδιά οι νεφέλες του Αριστοφάνη απόψε. Έτσι. Αύριο θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, πολύ καλό δωράκι που αφορά όλη την κοινωνία. Όσες και όσους ακούνε από ηλικία ενός έτους έως και 120. Θα το παλέψουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν μαζί μας. Θα τώρα ρε κι όσοι, σιγά. Ευχαριστούμε Μαριλής που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και ευχαριστούμε τον Χρήστο τον Κιώση για τα πραγματικά συγκλονιστικά τελευταία 3,5 λεπτά. Απέδειξε ότι είναι από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχου στην Ευρώπη. Έβαλε το δαχτυλάκι του. Εγώ πηγαίνω για όλος ο πλανήτης, το ξέρει αυτό το γκολ του Γκέμιλ ή τουλάχιστον το κομμάτι αυτό του πλανήτη που αγαπώ.
Το πάω άλλη μια φορά. Το πάω άλλη μια φορά. Τεράστιο μήνυμα από τον 7-16. Θα το περνούσα στον Ντούκου. Όλος ο πλανήτης το ξέρει αυτό το γκολ του Γκέμιλ. Ή τουλάχιστον το κομμάτι αυτό του πλανήτη που αγαπώ. Ναι, εντάξει. Που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα. Ναι. Λόγω train spotting. Καλά εννοείται, ναι. Η σκηνή είναι τεράστια. Δεν υπάρχει στο train spotting με τον γκολ του Γκέμιλ. Τα φιλιά και την αγάπη μου. Να είσαι καλά, ρε 7-16. Ναι, εννοείται. Από το αραβούργημα train spotting, μία από τις 2-3 κορυφαίες στιγμές είναι η αναφορά στο γκολ του Άρτσι Γκέμιλ στο Σκωτία-Ολλανδία 3-2. Που τους κατουράει κανονικά. Σμόλιν την Ολλανδία και το Σουρινάμ κανονικά. Λοιπόν, εγώ πάω στο Πιπερών να χτυπήσω κανένα φαγητάκι χειμωνιάτικο της προκοπής, γιατί πλέον μιλάμε για το ελληνικό κακοκαίρι. Μπορς. Έτσι. Τώρα να μην ρίξω κατάρα, δεν μ' αρέσει σε ανθρώπους που λένε αχ, να κάνει λίγο δροσιά, να δροσιστούμε. Χαρείτε την καλοκαιρινή δροσιά την ελληνική. Είστε τραγικοί. Γερά αδέρφια, να είστε καλά.